Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση και καλή εβδομάδα να πούμε σήμερα και καλό μήνα να ευχηθούμε. Πραγματικά να έχουμε ένα καλό μήνα, νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και την κεντρική Ελλάδα την ηρεμία επιτέλους. Χρειαζόμαστε σύντομα όλοι να επιστρέψουμε στους γνώριμους ρυθμούς, μακριά από τις καταστροφές, μακριά από τους τόνους λάσπης, μακριά από τα μεγάλα προβλήματα της κακοκαιρίας. 2 Οκτωβρίου έχουμε σήμερα, Δευτέρα. Θα δούμε και αυτό το μεσημέρι εδώ την επικαιρότητα. Αλλά μέσα σε αυτές τις καταστροφές, μέσα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είναι και μια εβδομάδα που στην ουσία ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Στο δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες αυτές, πολλά και σήμερα θα δούμε. Και αρκετοί είναι και οι καλεσμένοι μας με τους οποίους θα συνομιλήσουμε μπροστά σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Θεσσαλία και να καλωσορίσουμε εδώ μαζί μας και τη Σοφία Κοτοθανάση, να δούμε τι γίνεται σήμερα στη Λάρισα, αλλά και τον Βασίλη Μπαντίδη για να δούμε και να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται στη Μαγνησία. Καλό απόγευμα και στους δύο, Σοφία, Βασίλη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα καλό τα καλά. Μήνα. Μέσα από την καρδιά μας το λέμε, έτσι, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Ο Σεπτέμβρης ήταν από τους χειρότερους μήνες που πέρασε. Ας ευχηθούμε ότι ο Οκτώβρης θα μας δώσει τη χαρά και την ευτυχία που μας στέρισε ο προηγούμενος μήνας. Λίγο χαμόγελο, λίγο να ξεχάσουμε αυτή τη μαυρίλα, αυτό το σκοτάδι όλων αυτών των εβδομάδων που περνάμε ως Θεσσαλία, έτσι. Τα προβλήματα όμως, Σοφία μου, είναι εδώ, έτσι, σε πολλές περιοχές και στη Λάρισα και στη Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Ακόμη χιλιάδες συμπολιτών μας παλεύουν με την καταστροφή, παλεύουν με τις λάσπες. Και αυτό που είναι ένα από τα χωριά τώρα που είναι βυθισμένο εντελώς στα προβλήματα, Σοφία, είναι το Σωτήριο, στο Δήμο Κιλελέρ. Είναι από τις περιοχές, είναι από τα χωριά που σαρώθηκαν τα πάντα από την κακοκαιρία, είναι από τις εικόνες που μας αφήνουν ακόμη μέχρι και σήμερα όλους άφωνους, γιατί δεν θυμίζει τίποτα στο χωριό, με το χωριό που γνωρίζαμε. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει, Συνεβάσο, χτυπήθηκε 2 φορές μάλιστα και από την κακοκαιρία Ντάνιελ, αλλά και από την πρόσφατη Θεομηνία. Μιλούμε για ένα χωριό βυθισμένο και στη λάσπη αλλά και στα προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι τα σπίτια πια εκεί δεν είναι κατοικήσιμα. Οι άνθρωποι προσπαθούν με νύχη και με δόντια μήπως και έρθουν σε μια κανονικότητα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιοι προφανώς έχουν χάσει τα σπίτια, έχουν χάσει τα χωράφια τους, έχουν χάσει την καθημερινότητά τους και αυτό που λέγαμε πριν, ακόμη και το κουράγιο, γιατί πολύ απλά, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν λάβει αποσημείωση κάποιες οικογένειες από αυτές ούτε 1 ευρώ και μιλούμε για οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη αυτά τα χρήματα. Κοίτα τώρα, αυτό βδομάδα βγαίνει, βδομάδα νέα μπαίνει. Κάποια στιγμή κάποιο να μας δώσει τις απαντήσεις που περιμένουν οι πολίτες, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Οι πλημμυροπαθείς. Τώρα, δεν γίνεται κάθε εβδομάδα εδώ. Ξεκινάμε μια καινούργια εβδομάδα, ξεκινάμε να ενημερώνουμε και κάθε Δευτέρα βρισκόμαστε μπροστά στο ίδιο ζήτημα. Χρήματα τα οποία έπρεπε να είχαν ήδη δοθεί για τις πρώτες τουλάχιστον ανάγκες, να μην τα έχουν δει περισσότεροι. Και ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι μιλούν και για πολλά άλλα ζητήματα. Πέρα από τις αποζημιώσεις, τι γίνεται με τη στατικότητα των κτηρίων. Τόσες ημέρες μέσα στα λασπόνερα, δεν ξέρουν και οι ίδιοι, άντε και τα καθαρίσαμε τα σπίτια, μπορούμε να μπούμε μέσα. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε έλεγχοι στατικότητα στα σπίτια τους. Και από την άλλη, μας έλεγε σήμερα με καημό ένας άνθρωπος που έχει χάσει δικό του συγγενικό πρόσωπο, που λέει πώς θα τον κυδέψω αύριο, πού, σε ποιο νεκροταφείο. Πού θα τον πάω αύριο, δηλαδή είναι και άλλα, ζητήματα πρακτικά. Άλλα ανθρώπινα δράματα. Είναι πρακτικά όμως ζητήματα, Βάσο, που τεράστια. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή, έχασε ο άλλος τον άνθρωπό του σήμερα και λέει: εγώ αύριο πού θα πάω να τον κυδέψω τον δικό μου άνθρωπο. Όταν πραγματικά ένα χωριό, όπως είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει. Είναι σαν να έχει σβηστεί από το χάρτη. Είναι εικόνες που θλιβερές που είδαμε όλοι μας, προσπαθούσαμε νύχια και με δόντια να σωθούν οι άνθρωποι από αυτή την θεομηνία που τους έπληξε 2 φορές μέσα σε 20 ημέρες. Ένα χωριό πραγματικά φάντασμα. Ένα χωριό όμως που επέλεξε σήμερα, όπως ξέρουμε, ο κύριος Κασελάκης να το επισκεφθεί κιόλας. Και βεβαίως δεν ήταν μοναδικό χωριό. Τώρα από ό,τι μαθαίνουμε είναι και στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Προσπαθεί και ο ίδιος να δει από κοντά
τι συμβαίνει. Εδώ δεν ξέρω, στο Βόλο, από ό,τι έμαθα, έγιναν δηλώσεις. Εδώ δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση ο κ. Κασελάκης και μάλιστα με ένα αγροτικό αυτοκίνητο περιόδευσε και μέσα στο σωτήριο της Λάισσας για να δει τι συμβαίνει. Επισκέφθηκε και ένα σπίτι. Τώρα ενημερώνεται, βλέπει δηλαδή τι να πει. Τι να πει, βεβαίως. Είναι στο στάδιο της ενημέρωσης. Mm-hmm. Το αντιλαμβανόμαστε. Απλά κάνει περιοδεία, πηγαίνει στις περιοχές όλες που έχουν χτυπηθεί, καταγράφει. Έτσι είναι. Και είναι και μια περιοχή που πραγματικά έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και φυσικά το Σωτήριο, αλλά όπως και οι εργατικές κατοικίες της Γιάννενης που έχουμε δει εικόνες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θλιβερές, πραγματικά θλιβερές. Και μέσα στην πόλη ακόμη έχουμε σκουπίδια, ακόμη έχουμε οικοσυσκευές στους δρόμους. Μια εικόνα πραγματικά θλιβερή. Μάλιστα, τώρα, Σοφία, έχουμε μια δήλωση σήμερα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αναφέρεται στις επικείμενες εκλογές. Τι ακριβώς μας είπε? Είχα μια συνάντηση σήμερα με τον Γενικό μάλλον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Τέρας Ελλάδος. Βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος, ο Κώστας ο Αγοραστός. Συζήτησαν προφανώς για τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και για τα προβλήματα που άφησαν οι κακοκαιρίες εδώ στην Θεσσαλία. Ενώ σε δηλώσεις που έγιναν από τον κύριο Τζανακούλη, τον Κώστα Τζανακούλη, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ότι συμπαραστεκόμαστε στην επανεκλογή του Κώστα του Αγοραστού. Γιατί ενωμένοι, όπως είπε, μπορούμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα της Θεσσαλίας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και τις δηλώσεις. Με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Τεράς Ελλάδος, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Αγοραστός, οι οποίοι συζήτησαν για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δύο πρόσφατες κακοκαιρίες. Με τον κύριο Τζανακούλη να δηλώνει πως συμπαραστέκεται στον αγώνα επανεκλογής του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Καλωσορίζω τον Κώστα τον Αγοραστό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Τεράς Ελλάδος. Όπως είναι γνωστό, είναι μια κρατική υπηρεσία, η οποία όμως έχει άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και Στερεάς Ελλάδος. Αυτό το χρονικό διάστημα που ήμουνα εδώ, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί. Διότι έχουμε κοινά προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς του συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που κάνει για την επανεκλογή του. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και πιστεύω με νέα δύναμη θα αγωνιστούμε από κοινού για την πολύπαθη και αγαπημένη μας Θεσσαλία, η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση, αλλά νομίζω όταν υπάρχουν δυνάμεις ενωμένες και από ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί από το ίδιο μετερίζει για πολλά χρόνια, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Τέλος, και ο Τζανακούλης δήλωσε πως μαζί μπορούν να πετύχουν πολλά στη Θεσσαλία. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του κύριου Τζανακούλη, Σοφία. Από την Καρδίτσα όμως μας έρχεται μία παρέτηση, έτσι, υποψηφίου με τον Κώστα Αγοραστό. Πρόκειται για έναν εργολήπτη τεχνικών έργων, ο οποίος μάλιστα κατάγεται τον Παλαμά Καρδίτσας. Ξέρουμε ότι ο Παλαμάς αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και στις δύο κακοκαιρίες, ιδιαίτερα στην κακοκαιρία Ντάνιελ. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε ότι παρετούμε από την υποψηφιότητα να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Αγοραστού για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν όμως, Βάσο και Βασίλη, κυρίως με την κακοκαιρία, με τη διαχείριση δηλαδή της περιφέρειας σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε, δεν έγιναν δηλαδή οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν για να σωθεί κόσμος, όπως είπε, γιατί η Καρδίτσα ξέρουμε ότι έχουν χαθεί και ανθρώπινες ζωές. Και μάλιστα, πώς μπορώ, λέει, να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος που κατάγομαι από τον Παλαμά της Καρδίτσας, βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή που έχει υποστεί ο νομός της Καρδίτσας. Αυτό δήλωσε ο ίδιος σε μια πολύ μικρή έτσι, ανακοίνωση που έκανα, μια μικρή δήλωση ο κύριος Γιάννης Θωμάς. Δεν θα είμαι, λέει, πλέον υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, βλέποντας την καταστροφή και κυρίως βολές προς την περιφέρεια και τους χειρισμούς της. Μάλιστα. Τώρα, Βασίλη, οι καταστροφές συνεχίζονται. Συνεχίζουν να μετρούν καταστροφές κάτοικοι πολλών περιοχών και στο Δημοβόλο, αλλά και ευρύτερα στη Μαγνησία. Η Μαγνησία ήταν από τους νομούς που με σφοδρότητα χτυπήθηκε και στα δύο έντονα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, αλίπητα χτυπήθηκε. Σωστά. Και τη μία φορά και την δεύτερη. Ειδικότερα. Στην άλλη μεριά, να δούμε. Ναι, ειδικότερα άλλη μεριά και αλικές έχουν βρεθεί στο επίκεντρο. Τις τελευταίες ώρες πραγματοποίησαμε εκ νέου διπορικό στην άλλη μεριά. Συγκεκριμένα, βρεθήκαμε στην κήτη του Ανάβρου.
Εκεί όπου, όπως μας έδειξαν και μας κατέδειξαν κάτοικοι της άλλης μεριάς, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί να βρεθούν στην εισαγγελία και να ενημερώσουν και με υπόπνημα τον εισαγγελέα υπηρεσίας για όλα όσα αφορούν στην έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων αλλά και στην έλλειψη καθαρισμού μέσα στον Χήμαρο. Μας είπαν χαρακτηριστικά και μας έδειξαν ότι έχουμε μέχρι και σπίτια που είναι στον αέρα στην κυριολεξία, καθώς έχουν φαγωθεί τα θεμέλια. Μάλιστα, θα δείτε στο ρεπορτάζ στη συνέχεια μια χαρακτηριστική περίπτωση του σπιτιού ενός κατοίκου της άλλης μεριάς, ο οποίος βρίσκεται για λόγους εργασίας στην Ισπανία και δεν είχε γνώση τις τελευταία 24 ώρα για το τι έχει συμβεί στο σπίτι του. Έχουν φαγωθεί τα θεμέλια. Το σπίτι είναι κυριολεκτικά στον αέρα και μέσα στο χήμαρο του Ανάβρου, στην περιοχή της άλλης μεριάς, υπάρχουν φερτές ύλες, όπως μεγάλων διαστάσεων κορμί, επίσης κομμάτια δρόμου αλλά και της γέφυρας που έπεσε στο σημείο. Και αυτό που επισήμαναν οι κάτοικοι έχουν απόλυτο δίκιο είναι ότι αν χτύπα ξύλο να μην συμβεί ποτέ, αλλά αν συμβεί ξανά ένα φαινόμενο σαν και αυτά που ζήσαμε, ποιος ξέρει πια έτσι αυτά θα καταλήξουν εφόσον δεν καθαριστεί ο χήμαρος και στην πόλη του Βόλου. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, μέχρι και ένα αποδογυρισμένο αυτοκίνητο θα δείτε εκεί που βρίσκεται μέσα. Στον χήμαρο του Ανάβρου, στην περιοχή της άλλης μεριάς. Και πραγματικά οι εικόνες είναι εικόνες αποκάλυψης, εικόνες βιβλικής καταστροφής για την περιοχή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κατέγραψες, Βασίλη, με την κάμερα της τηλεόρασης του Άστρα, αφού σε αυτό το σημείο, Σοφία, όμως ένα σε αποδεσμεύσουμε. Συνεχίζω το ρεπορτάζ. Βασίλη, παραμένεις λίγο εδώ για να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Να δούμε όμως τις εικόνες από την άλλη μεριά. Η εικόνα είναι απίστευτη. Εντός της κήτης του Ανάβρου, στην περιοχή της άλλης μεριάς, φερτές ύλες, μεταξύ αυτών μεγάλη κορμή, μεγάλων διαστάσεων πέτρες και άλλα υλικά κομμάτια δρόμου, αλλά και της γέφυρας που έπεσε μπροστά από τη γνωστή ταβέρνα Ηλίας, συνθέτουν το σκηνικό. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έδειξαν στην κάμερα του Άστρα σπίτια τα οποία κρέμονται στην κυριολεξία στον αέρα, αφού τα θεμέλιά τους έχουν φαγωθεί σε μεγάλο βαθμό από τα ορμητικά νερά των προηγούμενων ημερών. Μεγάλα κομμάτια, ακόμη και πάρκινγκ, υποχώρησαν στο σημείο. ΣΥΡΙΖΑ από τα σπίτια. Κάτοικοι πάντως από 70 νοικοκυριά στην άλλη μεριά συγκέντρωσαν ήδη υπογραφές και έχουν απευθυνθεί στην εισαγγελία Βόλου. Έκλεισαν μάλιστα ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί προκειμένου να δουν τον εισαγγελέα να του επιδώσουν το υπόμνημά τους και να ζητήσουν την προστασία του. Αυτή η εικόνα αποκάλυψης που βλέπετε ήταν παρόμοια πριν 21 μέρες. Στις 7 Σεπτεμβρίου τα συνεργεία περάσαν και τα είδαν. Αν είχαν καθαρίσει τα φερτά υλικά, τώρα δεν θα είχαμε αυτό το τόσο χειρότερο. Έχει διαπλατηθεί η κήτη του ποταμού 2 φορές τουλάχιστον, γι' αυτό βρήκε το σπίτι του ανθρώπου. Το έχει καταστρέψει, μας έχει καταστρέψει με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Για να γίνουν αυτές οι μεταφορές των όγκων, φανταστείτε τι νερό κυλούσε εδώ. Κυβήστε αυτό το κομμάτι για να δείτε τι νερό κυλούσε αναλεπτό, όπως θέλετε να το πείτε, δεν ξέρω ποια είναι η μονάδα μέτρησης. Αυτά εμείς τα ζήσαμε. Και τώρα, σήμερα, στα 200-500 μέτρα έρχονται να μπαζώσουν το ποτάμι. Για ποιο λόγο? Είναι δηλαδή, δεν είναι λογικό. Οι κάτοικοι πάντως την Παρασκευή σταμάτησαν συνεργεία της περιφέρειας Θεσσαλίας που βρέθηκαν στην περιοχή σε στιγμές έντασης για να αποκαταστήσουν πρόχειρα τον κεντρικό δρόμο που κατέρευσε, επιχειρώντας μπάζωμα του χυμάρου που υπερχείλησε και τους έπνιξε. Μάλιστα, αυτές είναι οι εικόνες, ασταμάτητες εικόνες, έτσι μπροστά από όλους μας περνούν καθημερινά. Τώρα, Βασίλη, να πούμε ότι επιτέλους, στα σχολεία του Δήμου Βόλου χτύπησε σήμερα το πρώτο σχολικό κουδούνι. Ναι, ήταν καιρός να επιστρέψουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στις σχολικές αίθουσες. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα. Ο αγιασμός λοιπόν για την νέα εκπαιδευτική χρονιά σε αρκετά σχολικά συγκροτήματα της πόλης του Βόλου. Σε σχολικά συγκροτήματα βρέθηκε και ο Δήμαρχος του Βόλου, ο κύριος Μπέος, συγκεκριμένα στη Νέα Ιωνία αλλά και σε δημοτικό στην πόλη του Βόλου. Και από τον ίδιο, τους συνεργάτες του αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς δόθηκαν στους πρωταγωνιστές, στους μαθητές και τις μαθήτριες οι καλύτερες ευχές για μια νέα εκπαιδευτική χρονιά με υψηλές προσδοκίες. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο επίσημος αγιασμός πάντως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνει αύριο στις 11, παρουσία του Μητροπολίτου Δημητριάδος του κυρίου Ιγνατίου, θα τελέσει τον αγιασμό πιο ειδικά στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας, αύριο το πρωί λοιπόν. Μάλιστα, να κυλήσουν όλα ομαλά και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, αυτή η σχολική χρονιά να μην έχει άλλα προβλήματα, η δική μας η ευχή. Και να δούμε τώρα δηλώσεις που έγιναν από τον Βόλο, από τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Ακούσαμε νωρίτερα η Σοφία να μας λέει ότι
επισκέφθηκε το Σωτήριο, ναι. Επισκέφθηκε τις εργατικές κατοικίες στη Γιάννουλη, δεν είπε τίποτα. Εδώ όμως έγιναν, Βασίλη, και δηλώσεις, αλλά πήρε και το φτιάρι και έριξε, ναι, και δύο φτιαριές, έτσι. Ακριβώς. Κάτι καθάρισε. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό σε αυτό το ρεπορτάζ που καταγράψαμε σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του κ. Κασελάκη στη Θεσσαλία, όπου σταθμός του ήταν και η πόλη του Βόλου. Ουσιαστικά ήρθε να το κάνει αυτό για να απαντήσει σε κάποια σχόλια τα οποία υπήρξαν, όπου κάποιοι μετέφεραν συγκεκριμένα από τον Δήμαρχο του Βόλου που ακούστηκε σε έρθει ο κ. Κασελάκης να πάρει φτιάρι και να βοηθήσει εδώ. Το έκανε πράξη λοιπόν ο κ. Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα στο Καλά, Βόλο. Πάντως δεν κλήθηκε να πάρει το φτιάρι για δύο φτιαριές. Ναι. Κλήθηκε να πάρει το φτιάρι για να βοηθήσει, έτσι. Ακριβώς, εννοείται. Όχι μόνο δύο φτιαριές. Και μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις όπου έβγαλε τα παπούτσια του, το έχουμε καταγράψει και στο ρεπορτάζ που θα δούμε και στη συνέχεια και στις επόμενες ενημερωτικές εκπομπές. Και κάποιοι από τους κατοίκους εκεί στην περιοχή που βρέθηκε, όπως για παράδειγμα Ζάχου Αναλήψεως, του είπαν δεν χρειάζεται να το κάνεις και είπε όχι, θέλω να μπω, να εισέλθω, να δω και το μέγεθος της καταστροφής. Και ήταν χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του στη συνέχεια, πλαισιωμένος από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον υποδέχτηκαν μάλιστα ο κ. Μικόπουλος και η κ. Χρυσοβελόνη, τέως υπουργός, αλλά και ο κ. Μικόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επίσης ο κ. Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, μαζί με τον κ. Κασελάκη σήμερα στο Βόλο, και αυτός έκανε δηλώσεις. Πάντως ο κ. Κασελάκης είπε ότι η κατάσταση είναι τραγική, οι πολίτες έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους και κάτι πρέπει επιτέλους να κάνει η πολιτεία. Μάλιστα, αυτό ως δήλωση το ανέβασε και σε μέσα δικτύωσης και είπε ότι καλό την πολιτεία να μεριμνήσει για τους πολίτες του Βόλου που πραγματικά πλημμύρισαν, οι περιουσίες τους έχουν γεμίσει από όγκους λάσπης, πρέπει να επανέλθουν στην κανονικότητα και την καθημερινότητα. Εμείς, τόνισε, είμαστε εδώ να καταθέσουμε προτάσεις για να μπορέσουν να στηριχθούν, να ξεκινήσει μια διαδικασία επανεκκίνησης, είπε χαρακτηριστικά. Βασίλη, σε ευχαριστώ και εσένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και εμείς να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στο Βόλο βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, προκειμένου να δει από κοντά τις καταστροφές μετά τις δύο απανατές κακοκαιρίες. Ο Στέφανος Κασελάκης χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική, με τους πολίτες, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, να έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Αφού συνομίλησε με πολίτες, έβγαλε μάλιστα και τα παπούτσια του για να μπει σε σπίτι και στη συνέχεια πήρε και φτιάρι και έριξε και δύο φτιαριές. Ένα από τα σημεία που επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασελάκης ήταν ο Κραυσίδωνας, Ζάχου με Αναλήψεως. Κατόπιν, μεταξύ άλλων σημείων, βρέθηκε και στο δημοτικό στην περιοχή του Παλαιού Λιμεναρχείου. Πιθανότατα άκουσε τον Αχιλλέα Μπέο και έριξε δύο φτιαριές μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Μάλιστα, έκανε και ανάρτηση στα social media με την είσοδό του στο σπίτι και απίθυνε έκκληση στην πολιτεία να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση τους πλημμυροπαθείς. Εγώ μπαίνω με κάλτσες, ο Μικόπουλος μετά τις λάσπες. Άρα λοιπόν, ό,τι υποσημείωσε της παράγειας, σωστά, και πάνω να εισπάρει. Η εικόνα είναι σοκαριστική. Έχουν αφήσει τους ανθρώπους στη μοίρα τους. Δεν είναι δυνατόν η δεύτερη βροχή να έχει φέρει χειρότερες καταστάσεις από την πρώτη. Κάτι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο, δεν ξέρω τεχνικά τι, αλλά κάτι έχει συμβεί στη διαχείριση τις τελευταίες 20 μέρες που δεν έχει δουλέψει και προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία βοήθεια. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι αντί ένα χέρι χαστούκι, χρειάζεται ένα χέρι βοήθειας. Και εκεί να επικεντρωθεί όλη η πολιτεία και η κυβέρνηση και ο Περιφερειάρχης και εννοείται και ο Δήμαρχος αυτής της πόλης. Ο χρόνος έχει παγώσει στον κόσμο. Όλη η αλυσίδα της ζωής, από τα φάρμακα μέχρι τα παιδιά, έχει παγώσει. Είναι κυριολεκτικά στη μοίρα τους. Πολλοί δεν μπορούν να πάρουν αποζημίωση και αποζημίωση να έχεις πάρει πάλι μόνος σου. Πρέπει να κυριολεκτικά να ξελασπώσει την κατάσταση. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι απάνθρωπο αυτό το οποίο γίνεται. Και το χειρότερο από όλα, πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, μαζί με αυτό έχουμε και το τεράστιο κόστος, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί από εδώ και πέρα ο Έλληνας φορολογούμενος. Η έλλειψη πρόληψης αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει επηρεάσει ζωές, όχι μόνο χάνει ο κόσμος το βιός του, αλλά οι νέες γενιές θα πληρώσουν το μαλλί. Είναι απαράδεκτο.
Και μετά να ρωτιόμαστε πώς η Ελλάδα είναι μόνιμα καταχρεωμένη. Πώς να μην είναι, εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους, όσοι είναι αιρετοί. Πρέπει να επικεντρωθείτε στις ζωές των ανθρώπων εδώ. Έχουν ανάγκη βοήθειας. Και εμείς θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα κάνουμε τα πάντα για να τους βοηθήσουμε. Παρακαλούμε όλο τον προοδευτικό κόσμο, εθελοντές και πάνω απ' όλα την πολιτεία που έχει ευθύνες, επιτέλους να δείξει μια στοιχειώδη αποτελεσματικότητα. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε έρθει σήμερα στη Θεσσαλία, ξεκινήσαμε από το Βόλο, θα περάσουμε στο Σωτήριο, θα πάμε στη Γιάννουλη, στη Λάρισα, θα πάμε στον Παλαμά, στα Φάρσαλα, στο Δομοκό. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή μόνο από τους πολίτες, από τους τοπικούς φορείς, μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα για να το μεταφέρουμε και εμείς και να διεκδικήσουμε να υπάρχει μια καλύτερη μέρα. Δυστυχώς εδώ στο Βόλο τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Το είπε και ο Πρόεδρος. Οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Και πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε και καλούμε και εμείς, όχι μόνο τους φορείς και την πολιτεία που φαίνεται ότι καθυστερεί, αλλά καλούμε και τους εθελοντές και τους ανθρώπους πρόοδου. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τους βοηθήσουμε. Με έργα, όχι με λόγια. Το Στέφανο Κασελάκη πάντως συνόδευαν στο Βόλο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Κάτης Φάμελος. Ενώ τον υποδέχτηκαν ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η τέος υπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, όπως επίσης και πλήθος κόσμου. Ο Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Βόλο, επισκέφτηκε και το 1ο δημοτικό σχολείο της πόλης. Χαιρέτησε και έπαιξε με τους μαθητές και στη συνέχεια ενημερώθηκε για τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου. Μάλιστα, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας για σήμερα καλεσμένο, που είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσης Μαμάκος. Θα το συναντήσουμε στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα στη Λάρισα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μαμάκο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Σαμακοβλή. Στην τελική ευθεία τώρα για τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πράγματι, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, φτάνει προς το τέλος της. Εντείνονται οι προσπάθειες, οι επαφές με φορείς και κόσμο. Είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές όμως στην περιοχή μας για τον λόγο που όλοι γνωρίζουμε, καθώς όπως και ο Βόλος, όπως είδαμε προηγουμένως, και η Λάρισα επλήγει από την Θεομηνία, από τις πλημμύρες. Πολλές συνοικίες του Δήμου Λαρισαίων και χωριά του Δήμου Λαρισαίων έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί και οι άνθρωποι μαζεύουν τα κομμάτια τους. Και είναι πολύ σημαντικό όλοι να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα αυτό, να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας, τόσο στην αποκατάσταση των ζημιών, όσο κυρίως στην επούλωση των πληγών όλων όσων έχουν πληγεί. Είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες που θα διεξαχθούν οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, διαφορετικές εννοώ από αυτές που όλοι έχουμε συνηθίσει, έτσι, δηλαδή απρόσκοπτα οι συνδυασμοί και όλοι οι υποψήφοι να κινούνται με βάση το πρόγραμμά τους για την επόμενη θητεία. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Αλλά μέσα σε αυτή την καταστροφή πολλά είναι διαφορετικά πια και ήθελα να ρωτήσω αν και εσείς έχετε αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά σας και φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχετε αλλάξει και αυτά που συζητάτε με τους πολίτες, γιατί έχουν προσθεθεί πάρα πολλά προβλήματα. Ισχύουν αυτά που λέτε στο ακέραιο. Εμείς σαν συνδυασμός, κυρία Σαμακοβλή, επειδή τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, είχαμε δεχτεί κάποια στιγμή επικρίσεις, γιατί δεν είχαμε υποτίθεται προγραμματικές θέσεις, προγραμματικό λόγο. Κι όμως είμαστε η μοναδική δημοτική παράταξη που έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, το έχουμε κοινοποιήσει στους συνδημότες μας, το έχουμε διανύμει και ηλεκτρονικά, αλλά και με ένα έντυπο καλέσθητο το οποίο έχει διανεμηθεί στον κόσμο. Και τότε σε ανύποπτο χρόνο είχαμε προτείνει την καθιέρωση της Αντιδημαρχίας Αστικής Ανθεκτικότητας Κλιματικής Κρίσης. Μια αντιδημαρχία... Ήταν η πρότασή σας, είχε γίνει πριν μας βρουν οι καταστροφές. Βεβαίως, είχε γίνει από το Μάιο μήνα. Μάλιστα. Μια διεύθυνση η οποία θα είχε σαν αποστολή να θωρακίσει την πόλη από αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία ελαίω της κλιματικής κρίσης θα είναι δυστυχώς πιο συχνά και πιο έντονα. Επομένως, τόσο γρήγορα δυστυχώς ήρθε να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα αυτής της αντιδημαρχίας που εσείς την είχατε προβλέψει ότι πρέπει να υπάρχει, βλέποντας προφανώς όλα όσα ραγδαία αλλάζουν γύρω μας σχετικά με το κλίμα. Ακριβώς. Βλέποντας τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο θέμα της κλιματικής κρίσης, είχαμε ήδη προτείνει αυτή την αντιδημαρχία σε ανύποπτο χρόνο. Ωστόσο, η Αντιδημαρχία από μόνη της δεν μπορεί να δώσει τις λύσεις εάν δεν έχουμε και τη στελέχωση των υπηρεσιών με το αρμόδιο προσωπικό, το καταρτισμένο που θα δώσει και τις λύσεις και τις προτάσεις για τη θωράκιση της πόλης. Και αμέσως μετά από τις πλημμύρες και τις καταστροφές που έλαβαν χώρα,
προτείναμε μια δέσμη μέτρων που αφενός είχαν να κάνουν με την οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τη μια πλευρά και με την διαχείριση των φαινομένων αυτών όσον αφορά με την προμήθεια σταθμιμέτρων και παροχομέτρων που θα μπορούσαν να δείχνουν την ένταση του νερού και την ποσότητα του νερού και το ύψος του νερού που θα ερχόταν ώστε να λαμβάνουμε μέτρα και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν, τα οποία όμως αυτά μέτρα, κυρία Σαμακοβλή, όπως και το σύνολο του προγράμματός μας, έχουν γίνει μετά από διαβούλευση με ανθρώπους ειδικούς, με ανθρώπους τεχνοκράτες που γνωρίζουν τις καταστάσεις. Και εγώ προσωπικά, αλλά και σαν συνδυασμός, έχουμε αυτό σαν αρχή, να ακούμε τους ειδικούς. Δεν διεκδικούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα, γι' αυτό θα πρέπει πολλές φορές, αν όχι όλες, να ακούμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν, που προτείνουν και μετά εμείς να λαμβάνουμε τις αποφάσεις. Ναι, βέβαια. Έτσι πορευτήκαμε μέχρι στιγμής και έτσι θα πορευτούμε ως η επόμενη δημοτική αρχή. Εσείς, μέσα από το πρόγραμμά σας, λοιπόν, είχατε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις παρουσιάσει σε δημόσιο διάλογο μετά από διαβούλευση. Πολλές από τις προτάσεις είχαν να κάνουν με το πώς μία δημοτική αρχή πρέπει να αντιδράσει όταν κάτι ακραίο συμβεί, όπως και συνέβη. Αυτές τώρα οι προτάσεις βλέπετε να αξιοποιούνται από την παρούσα δημοτική αρχή, γιατί εσείς, κύριε Μαμάκο, δεν μιλάτε μόνο σε ένα συνδυασμό που κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές, μιλάτε και ως αντιπολίτευση. Και είχαμε και ένα έκτακτο συμβούλιο δημοτικό και ακούστηκαν εκεί πάρα πολλές φωνές, πάρα πολλές διαμαρτυρίες κατοίκων για παραλήψεις προηγούμενων ετών, για αιτήματα που χτυπούσαν καμπανάκι κάτοικοι και δεν υλοποιήθηκαν, για πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει και δεν έγιναν. Οι δικές σας προτάσεις βλέπετε να υλοποιούνται? Η απερχόμενη δημοτική αρχή απέδειξε ότι είχε τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση της έκτακτης αυτής κατάστασης. Mm-hmm. Η αγανάκτηση των πολιτών που παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αποκλείτως δικαιολογημένη. Σαφώς και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ποσότητα του νερού που ήρθε. Αλλά όσο και αν ακούγεται περίεργο, κυρία Σαμακοβλή, στη Λάρισα πλημμυρίσαμε με ήλιο 2 μέρες χωρίς βροχή από τα φριάτρια της πόλης. Δεν έγινε υπερχείλιση του ποταμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν εξηγήθηκε με επάρκεια από την Δημοτική Αρχή. Μας κατηγόρησαν δήθεν για fake news, ότι δήθεν λέγαμε ψέματα. Είναι ψέματα ότι ο προηγούμενος δήμαρχος απέκρυψε ότι ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης για 6 ολόκληρες ημέρες ήταν εκτός λειτουργίας? Ήταν fake news ότι έδωσε εντολή σε πρόεδρο τοπικής κοινότητας? Δεν ήταν fake news, γιατί εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ο κύριος Καλογιάννης είπε ότι είχαμε βλάβει από... Και όμως όταν... απέκρυψε αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός, το απέκρυψε. Είχαν περάσει μέρες όταν συνομιλήσαμε εδώ και είπε ναι, υπάρχει βλάβη και τα λίμματα διοχετεύονται μέσω του ποινιού. Για ένα τόσο λοιπόν σοβαρό ζήτημα. Λοιπόν, fake news, για ένα λοιπόν τόσο σοβαρό ζήτημα, ο απερχόμενος δήμαρχος έκρινε ότι δεν έπρεπε να ενημερώσει τους Λαρισαίους. Είναι ψέματα ότι έδωσε την εντολή σε πρόεδρο τοπικής κοινότητας να προχωρήσει στη διάνοιξη ενός αναχώματος στο φράγμα της Γιουρτώνης? Και σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και είμαστε γνωστοί, είναι fake news ότι ο κ. Καλογιάννης είναι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕΔΕ? Όλα αυτά δεν είναι fake news. Όταν έρχεται όμως και λέω έλλειψης επιχειρημάτων, κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι διακινούν fake news, πράγματα τα οποία είναι αλήθειες και δυστυχώς οι αλήθειες πολλές φορές πονάνε, τον αφήνουν στην κρίση των Λαρισαίων. Εμάς μας χαρακτήρισαν ως τοξικούς. Γιατί αυτό, κύριε Μαμάκο, πού είναι η τοξικότητα? Γιατί ακριβώς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κυρία Σαμακοβλή. Κάνουμε την κριτική μας σε ένα επίπεδο πολιτικό και μόνο πολιτικό. Εγώ ουδέποτε, και σας προκαλώ να αναζητήσετε οποιαδήποτε δημόσια παρέμβασή μου, δεν υιοθέτησα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Αντίθετα, ο κύριος Καλογιάννης με χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο ατσαλάκωτο, ως υπόνομο, ότι δεν έκατσα κάτω να βρέξω τον κόλο μου, συγγνώμη για την φράση, για να βοηθήσω τους εκπομπώντες. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποίησε, γι' αυτό και εσείς την... Αν δεν είναι αυτές τοξικές εκφράσεις, διχαστικές εκφράσεις, ποιες είναι? Μάλιστα. Στο προκείμενο όμως, εσείς βλέπετε να έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση για την πόλη, για το Δήμο Λαρισαίων? Η διαχείριση είναι της πάρα κατάστασης... πολλά τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την κακοκαιρία
Και είναι πάρα πολλά εκείνα που συνεχίζουν και παραμένουν. Πραγματικά, όπως λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα προβλήματα συνεχίζουν και εκεί είναι το έλλειμμα στη διαχείριση της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Υπάρχουν σπίτια τα οποία ακόμα έχουν μπροστά ογκώδια απορρίμματα, τα οποία δεν έχουν μαζευτεί, που είναι εστίες μόλυνσης. Υπάρχουν ζητήματα με την τροφοδοσία νερού σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν ζητήματα με την καθαριότητα, τα οποία είναι τεράστιες ποσότητες των απορριμμάτων. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ένα πρόβλημα στη διαχείριση της κατάστασης. Σαφώς και δεν έχουν γίνει όσα έπρεπε να γίνουν και συνεχίζουμε 25 μέρες και μετά τις πλημμύρες να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό οι δημότες πώς το σχολιάζουν, γιατί εσείς δεν έχετε σταματήσει τις επαφές σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις συνοικίες, σε όλες τις περιοχές. Εκλογές έρχονται, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, εκλογές αλλά και καταστροφές μαζί, που δεν μπορείτε να λείπετε κοντά από τους δημότες. Άρα όλα αυτά πώς θα σχολιάζουν? Ακούστηκαν, επαναλαμβάνω, κάποιες φωνές, αρκετές φωνές και μάλιστα έντονες, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ακούστηκαν αρκετά. Ακούστηκαν πάρα πολλά, τα οποία ήταν και οι αλήθειες που δυστυχώς πονάνε. Γιατί δεν είναι ψέμα ότι ο κύριος Καλογιάννης ελέγχεται από τον εισαγγελέα για το θέμα του βιολογικού. Δεν είναι ψέμα ότι οι δημότες αγανακτισμένοι υπέβαλαν μηνυτήριες αναφορές για τις ζημιές που υπέστησαν. Και το ζήτημα είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν βρέθηκε στην θέση, την ανάγκη, την συνέστηση για την οποία περηφανεύεται να ζητήσει συγγνώμη από τους Λαρισαίους. Όχι από μένα, από τους Λαρισαίους δημότες. Δεν έχει αντιληφθεί ότι ενδεχομένως να μην έχει γίνει κάτι σωστά και πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και ίσα-ίσα κουνάει και το δάχτυλο και λέει: ποιοι είναι αυτοί που μου ζητάνε να ζητήσω συγγνώμη? Αυτό, αντιλαμβάνεστε, δείχνει και την ποιότητα του πολιτικού, τον τρόπο που πολιτεύεται και συμπεριφέρεται. Στο τελευταίο αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, η δική σας παράταξη έβαλε ζητήματα, καταθέσατε αυτές τις προτάσεις. Βεβαίως, τι είναι το άμεσο που πρέπει να γίνει, γιατί όλοι οι δήμοι που χτυπήθηκαν, όλες οι περιοχές, το συντομότερο δυνατό πρέπει να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Είναι πάρα πολύ οι δύσκολες συνθήκες που βιώνουν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και η παραγωγή μας. Καταθέσατε προτάσεις συγκεκριμένες και τι απάντηση πήρατε? Αγνοήθηκαν, γιατί έχουμε εκλογές μπροστά? Εμείς καταθέσαμε αμέσως μετά την καταστροφή τις προτάσεις μας σε μια συγκέντρωση των παραγωγικών φορέων που συγκαλέσαμε, προκειμένου να αποτιμήσουμε το μέγεθος της ζημίας και κυρίως να δρομολογήσουμε εκείνες τις λύσεις που θα μπορούσαν να προβούν άμεσα στην ανακούφιση των συμπολιτών που επλήγησαν. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις καταθέσαμε και δημόσια, τις καταθέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγες μέρες μετά, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή έκανε αντίστοιχες προτάσεις με τις δικές μας και τουλάχιστον συμφωνήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς όμως δεν ελήφθησαν αποφάσεις που να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή τη στιγμή η βοήθεια που υπάρχει είναι από την πολιτεία με το έκτακτο βοήθημα για την οικοσκευή και τους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα των κτηρίων. Και πιέζουμε κι εμείς με τον τρόπο μας, με επαφές που είχα κι εγώ στην Αθήνα με στελέχη της κυβέρνησης, στην κατεύθυνση να πάνε όσο πιο γρήγορα γίνονται οι διαδικασίες αυτές, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν μια πρώτη ανακούφιση. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, οι συνέπειες δεν έχουν φανεί ακόμα όλες. Έχει καταστραφεί ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Είναι τεράστιες οι καταστροφές. Θα αργήσουμε πάρα πολύ να επανέλθουμε και θα χρειάζεται όλη η Θεσσαλία και η περιοχή της Λάρισας ένα γενναίο σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένα γενναίο σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο θα βάλει την πόλη μας ακόμα σε μια τροχιά ανάπτυξης και ανόδου. Μάλιστα. Τώρα, τελευταία εβδομάδα πριν από τις κάλπες, τι είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε απευθυνόμενος στους δημότες της Λάρισας και πώς θα συνεχίσετε τον αγώνα σας αυτή την τελική ευθεία? Δηλαδή, τι προεκλογικές συγκεντρώσεις έχετε, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός ή αν θα γίνουν οι τελικές προεκλογικές συγκεντρώσεις, γιατί πρέπει να σας ακούσουν και οι δημότες? Εμείς έχουμε μια κεντρική πολιτική συγκέντρωση την Πέμπτη στην πλατεία Ταχυδρομείου, στην οποία καλώ όλους τους συμπολίτες μου να παρευρεθούν για να ακούσουν τι θέλουμε να κομίσουμε για την πόλη μας. Τι ώρα είναι αυτή η συγκέντρωση? Είναι στις 8 η ώρα το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση που υπήρχε,
επιλέξαμε να μην προβούμε σε άλλες εκδηλώσεις, να μην κάνουμε εγγένεια στο εκλογικό μας κέντρο και κάποια χρήματα από την καμπάνια μας να τα διαθέσουμε για τις απολυμάσεις των σπιτιών που έχουν ανάγκη, πράγμα το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται και κάποιοι συμπολίτες μας έχουν νιώσει ήδη μια ανακούφιση. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να απευθύνω στους Λαρισαίους αυτή τη στιγμή είναι να προσέλθουν την Κυριακή στις κάλπες και να επιλέξουν. Να επιλέξουν αν θέλουν άλλα 5 χρόνια στασιμότητας ή αν θέλουν μια νέα φωνή, μια νέα ομάδα που έχει δίψα και ορμή για να αλλάξει τα πράγματα στην πόλη. Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε μια στασιμότητα. Ο κύκλος της απερχόμενης δημοτικής αρχής έχει κλείσει. Η Λάρισα χρειάζεται να αναπνεύσει και πρέπει να αναπνεύσει έναν αέρα ανανέωσης. Αυτόν τον αέρα μπορούμε να τον δώσουμε εμείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμάκο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ και τη φιλοξενία. Λοιπόν, τώρα πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί σε αυτή την τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε ακόμη μία δημοσκόπηση για τον Δήμο Βόλου από την Opinion Poll δημοσκόπηση με εντολέα το thenewspaper.gr. Και είναι εδώ μαζί μας, τον καλωσορίζουμε αμέσως, ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας. Κύριε Ζούπη, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ για να μας βοηθήσετε να δούμε τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, η οποία διεξήχθη από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου και το δείγμα είναι 637 νοικοκυριά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη λοιπόν κάρτα. Πόσο ικανοποιημένος, ικανοποιημένοι είστε από το συνολικό έργο του Δημάρχου Βόλου, του Αχιλλέα Μπέου. Έχουμε τις απαντήσεις να τις δούμε, αν μπορούμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Ωραία. Λοιπόν, το πολύ απαντά 34%. Αρκετά 31%, λίγο 16%, καθόλου 18%. Κύριε Ζούπη. Αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι το πολύ και αρκετά, το οποίο αντικειμενικά αθροίζεται, είναι 65,2%. Δηλαδή, οι 2 στους 3 πολίτες του Βόλου δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο του σημερινού δημάρχου, του κυρίου Μπέου. Είναι μια μεγάλη επίδοση, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Μάλιστα, στην επόμενη λοιπόν κάρτα. Εσείς θα θέλατε στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές να επανεκλεγεί ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος ή να εκλεγεί κάποιος άλλος? Εδώ, κύριε Ζούπη, 62% απαντά να επανεκλεγεί. Έχετε μάλλον βάλει, μπράβο, τώρα βάλα τη σωστή, να εκλεγεί ο ίδιος Δήμαρχος. Δηλώνει το 61,9. Αυτή είναι η επιθυμία ενός 62% περίπου από τους πολίτες. Το 31,3 λέει κάποιος άλλος και το «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ» είναι 6,8%. Αυτό «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ» είναι όσοι δεν έχουν αποφασίσει. Όχι, μπορεί να είναι αναποφάσιστοι, μπορεί και να μην θέλουν να απαντήσουν. Τους αναποφάσιστους θα τους δούμε στη πρόθεση ψήφου. Θα έλεγα ότι αυτή η κάρτα έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης. 65,2 ικανοποίηση έργου, 61,9 θέλουμε να επανεκλεγεί ο ίδιος Δήμαρχος. Μάλιστα. Στην επόμενη τώρα κάρτα, ποια είναι η άποψή σας? Ποια είναι η άποψή σας για κάθε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα που θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι? Θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι πολλά χρώματα και μπορεί να μπερδευτούν και όσοι μας παρακολουθούν. Με μπλε είναι η θετική, με κόκκινη μάλλον θετική. Το πρασινοπό είναι το μάλλον αρνητική και μετά έχουμε μία κλιμάκωση, ότι ποιον δεν γνωρίζουν καθόλου, μπορεί κάποιον να τον έχουν ακουστά αλλά να μην έχουν σαφή άποψη και ποιοι δεν απαντούν. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα, θα άθριζα για τον κύριο Μπέο. Οι θετικές είναι 52% και οι μάλλον θετικές 15,2. Αυτό μας δίνουν ένα σύνολο θετικών απόψεων της τάξης του 67,2. Οι μάλλον αρνητικές είναι 6,5 και οι αρνητικές 24,2, 30,7. Υπάρχει δηλαδή ένα θετικό ισοζύγιο θετικών αρνητικών, 36 περίπου μονάδων.
είναι 67,2 οι συνολικά θετικές και 30,7 οι συνολικά αρνητικές. Μάλιστα. Στο κύριο Παπαπέτρου οι θετικές είναι 22,8 και μάλλον θετικές 16, άθροισμα θετικών 38,8. Οι μάλλον αρνητικές και αρνητικές είναι άθροισμα, μας δίνουν ένα άθροισμα 14,4%. Mm-hmm. Ό,τι υπολείπεται από το 100 σε όλους είναι αυτές οι κατηγορίες που σας είπα, ότι δεν τον ξέρω, δεν έχω άποψη. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Ριζόπουλος, ο οποίος το άθροισμα των θετικών είναι 21,5 και το άθροισμα των αρνητικών 14,4. Οι υπόλοιποι είναι οι δε γνωρίζοντες με την κλιμάκωση που είπαμε από την αρχή. Μάλιστα. Στην επόμενη τώρα κάρτα, από τα παρακάτω στελέχη που είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, ποιον θα μπορούσατε να ψηφίσετε και ποιον δεν θα μπορούσατε να ψηφίσετε ποτέ? Είναι η κάρτα της δυνητικής ψήφου, όπως λέμε. Απ' τη μία βλέπουμε ποιον θα μπορούσε ο άλλος, απ' την άλλη και μία αντισπήρωση ποιον δεν θα μπορούσε ποτέ να ψηφίσει. Ο κύριος Μπέος έχει 65,5 ότι θα μπορούσε να τον ψηφίσει και 32% ότι δεν θα μπορούσε. Και εδώ βλέπουμε περίπου τις ίδιες αναλογίες 2-1 που είδαμε και στους άλλους δείκτες. Mm-hmm. Ο κύριος Παπαπέτρου είναι 36,3 θα μπορούσα, 40,2 δεν θα μπορούσα, ελαφρά ή δεν θα μπορούσα είναι περισσότερες από το θα μπορούσα. Και ο κύριος Ριζόπουλος έχει 19,3 θα μπορούσα, 46,4 δεν θα μπορούσα. Και εδώ παρατηρούμε ένα αρνητικό ισοζύγιο. Μάλιστα. Τώρα στην επόμενη κάρτα, και είναι αυτό που κοιτάμε στις δημοσκοπήσεις κυρίως, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η πρόθεση ψήφου. Ναι. Η ερώτηση είναι λοιπόν στις δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή, δημοτικές εκλογές, ποιον από τους υποψηφίους δημάρχους σκέφτεστε να ψηφίσετε για δήμαρχο? Λοιπόν, θα διαβάζω τα μεγέθη. Mm-hmm. Και θα έλεγα να διαβάζω ταυτόχρονα για το καθένα την επίδοσή του επί των εγκύρων. Τι σημαίνει επί των εγκύρων? Έχουμε βγάλει τα λευκά άκυρα και την αποχή, που έτσι κι αλλιώς... Επομένως, να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, λέτε? Ναι, θα έλεγα ότι είναι η πιο χαρακτηριστική. Ωραία. Να πάμε και στην επόμενη λοιπόν και την τελευταία κάρτα αυτής της μεγάλης δημοσκόπησης. Ωραία, εδώ είμαστε. Επί των εγκύρων λοιπόν είναι... Ο κύριος Μπέος φαίνεται να συγκεντρώνει το 62,2% των προτιμήσεων. Ο κύριος Παπαπέτρου το 19,7. Ο κύριος Ριζόπουλος το 4,2. Και υπάρχει ένα 10,8% αναποφάσιστη. Υπάρχει ένα 2,6... Που δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Που δεν απαντούν. 0,6 έλεγα θέλουμε κάποιον άλλον. Αυτό μας δίνει ένα... Αν αυτά τα αθροίσουμε όλα μαζί είναι ένα περίπου 14%. Βλέπουμε δηλαδή ένα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερο σχολιασμός, ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αυτή είναι μια επίδοση. Ξέρετε ότι με το νέο νόμο με 43% εκλεγόταν δήμαρχος. Mm-hmm. Παλιότερα έβγαινε με 50% συν 1. Εδώ έχουμε μια επίδοση 62,2, ενώ και ο κύριος Μπέος, όπως βέβαια και άλλοι δύο συνυποψήφοι του, έχουν αλλιεύσουν και από αυτό που λέμε να πάρουν προτιμήσεις και από μία δεξαμενή που είναι περίπου στο 13-14%. Που είτε δεν έχουν αποφασίσει, είτε δεν έχουν απαντήσει, έτσι, ακόμη. Δεν απαντούν ακόμη. Ότι 6 μέρες πριν τις εκλογές υπάρχει μία εικόνα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε εδώ είναι ότι όλα τα μεγέθη, είτε είναι ικανοποίηση έργου, είτε επανεκλογή, θέληση επανεκλογής, είτε δημοφιλία, είτε ποιον θα μπορούσατε να ψηφίσετε, είτε όταν φτάνουμε στη κρίσιμη πια κάρτα της πρόθεσης ψήφου, υπάρχουν επιδόσεις του κυρίου Μπέου οι οποίες υπερβαίνουν το 60%. Μάλιστα, και αυτό παρά το γεγονός ότι η δημοσκόπηση, η έρευνα συγκεκριμένη, έχει διεξαχθεί σε ημέρες που ήδη ο Δήμος Βόλου μετρούσε μεγάλες καταστροφές. Να διευκρινίσω ότι η έρευνα, όπως είπατε από την αρχή, έγινε από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. Καταρχάς σίγουρα
Είχατε περάσει το, είχαν περάσει οι άνθρωποι εκεί το πρώτο κύκλο των καταστροφών. Την Τετάρτη σταμάτησε αργά το απόγευμα, όταν μας πήραν άνθρωποι από το site που μας την είχαν παραγγείλει και μας είπαν σταματήστε, ήδη γίνεται ό,τι γινόταν εκείνη την ώρα από πλημμύρες, από την οξύτατη βροχή κτλ. Έχει πιάσει αυτό το κλίμα, ναι. Κοιτάξτε, είναι γενικό, έχω την εντύπωση, δηλαδή δεν είναι δικιά μου εντύπωση, η εκτίμηση είναι ότι στις κρίσεις αυτό που μετράει σε μια κυβέρνηση, σε μια δημοτική αρχή, σε μια περιφερειακή αρχή, ανάλογα με το τρόπο που θα το χειριστεί και τα αντανακλαστικά της, μπορεί να, αντί να χάνει όπως τα περίμενε κάποιος, να κερδίζει κιόλας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το γενικότερο σχόλιο σας σχετικά με αυτά τα ευρήματα. Ναι, νομίζω ότι είναι καθαρά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι στο Βόλο τα αποτελέσματα αυτό δίνουν δήμαρχο με πολύ μεγάλη επίδοση από το πρώτο γύρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζούπη για την βοήθειά σας να παρουσιάσουμε εδώ τα αποτελέσματα της διακόπησης που έγινε στο Δήμο Βόλου. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα συνεχίζοντας εμείς επιστρέφουμε εδώ στα στούντιο της τηλεόρασης στο Βόλο και πάμε να καλωσορίσουμε μαζί μας την πολύ γνωστή δικηγόρο και ιδιαίτερα δραστήρια, την κυρία Ερασμία Καλαφάτη, η οποία κατέρχεται ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό με επικεφαλής τον κύριο Νικό Παπαπέτρου στο Δήμο Βόλου, σε αυτό το συνδυασμό. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι διαφορετικές οι εκλογές αυτές, έτσι, γιατί γίνονται με φόντο πάρα πολλά προβλήματα, με μεγάλες καταστροφές, με πολλά ανοιχτά ζητήματα για όλους τους δημότες. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες. Αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολες συνθήκες όλοι μας. Είναι δύσκολο ακόμα και για μας να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους στο βαθμό που θα θέλαμε, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή των ανθρώπων είναι να επουλώσουν τις πληγές τους. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας μέχρι την εκλογική αναμέτρηση και θα πρέπει πραγματικά να είμαστε δίπλα στους πολίτες με ενωτικό λόγο, προσπαθώντας να συμβάλλουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στην αντιμετώπιση των ζητημάτων. Εσείς, κυρία Καλαφάτη, τι βλέπετε σε αυτή την τελευταία εβδομάδα, γιατί όλοι έχουν εισέλθει πια στην τελική ευθεία, οι εκλογές θα γίνουν, οι εκλογές είναι μπροστά και οι δημότες θα κρίνουν για την επόμενη θητεία ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές, γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το γεγονός ότι, κατά την άποψή μας, ο Δήμαρχος και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει είναι τα εξής. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να διοικεί με πρόβλεψη, θα πρέπει να προβλέπει, θα πρέπει να συντονίζει, να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και όχι επικοινωνιακά να βρίσκεται με μία μάνικα στο δρόμο. Αυτό είναι έργο και δουλειά των αρμόδιων υπαλλήλων που πρέπει και αυτοί να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια όπως την καταβάλουν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, για την αποκατάσταση της κανονικότητας και της καθαριότητας της πόλης, για να έρθουμε σε συνθήκες κανονικότητας και πάλι. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες να επιλέξουν με συγκεκριμένα κριτήρια. Εμείς θα θέλαμε έναν δήμαρχο ο οποίος θα αντιπροσωπεύει όλους τους πολίτες με αξιοπρέπεια, με ευγένεια. Ένας δήμαρχος ο οποίος θα αγκαλιάσει και θα έχει διάβλους επικοινωνίας με όλους, είτε με αυτούς που τον επιλέξουν, είτε με αυτούς που δεν τον επιλέξουν. Με δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας και σκέψης. Ένα δήμαρχο ο οποίος δεν θα λιδωρεί, δεν θα χλεβάζει. Έναν δήμαρχο ο οποίος δεν θα ασκεί σωματική και ηλεκτρική βία σε κανέναν. Αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά για μια διοίκηση με αυτόν τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Θα πρέπει οι πολίτες να αισθάνονται σίγουροι, θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και θα πρέπει να μπορούν να εκφράζονται και για το παραπονό τους, αλλά και να επικροτούν τις όποιες θετικές ενέργειες. Τα ζητήματα λοιπόν είναι πολλά. Η πόλη έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί επί 9 ολόκληρα χρόνια. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα τα οποία δεν έγιναν. Θα μπορούσαν να έχουμε φρεάτια καθαρά και όχι βουλωμένα. Σαφώς η θεομηνία ήταν τεράστια.
Σαφώς δεν θα μπορούσε κανείς να την αντιμετωπίσει στο 100%, ωστόσο με την κατάλληλη πρόληψη θα μπορούσαν να έχουν μειωθεί οι συνέπειες αυτής. Όποια συνέπεια και να είχε μειωθεί μπορεί να ήταν σωτήρια για μια μερίδα πολιτών που αυτή τη στιγμή ζει μέσα στα συντρίμια. Όπως είναι η συνοικία η οποία έχει πληγεί βάναυσα του παλαιού λιμεναρχείου, η συνοικία του Νέου Δέλτα, η συνοικία της Νεάπολης, η Αγριά, όπως είναι όλες οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το ποτάμι του Κραυσίδωνα, όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Από την πρώτη πλημμύρα και την έξαρση του φαινομένου μέχρι και τη δεύτερη πλημμύρα περάσανε αρκετές μέρες όπου θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσαν να έχουν ενεργήσει, να έχουν ξεβλώσει τα φρεάτια στο μεγαλύτερο βαθμό τους για να μπορέσουν να απορροφήσουν όσο το δυνατό περισσότερο νερό. Θα μπορούσε να πιέσει ο Δήμος στην περιφέρεια με κάθε τρόπο ώστε να καθαρίσει ο Κραυσίδωνας και ο Ξηριάς από τα θερτά υλικά, από τα μπάζα και από την αναπόθεση των χωμάτων. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά. Ανταυτού όμως είδαμε έναν δήμαρχο, ο οποίος σαν μέλημά του και προτεραιότητά του ήταν να αναποθέσει φωτάκια και να τοποθετεί στα λαμπιόνια για τα Χριστούγεννα. Όπως επίσης το να προβεί σε μια αγορά της τάξης των 88.000 ευρώ περίπου σε καινούργια φωτάκια. Πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα και ασύμβατα με αυτά που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν δεν θέλει να βλέπει τον δήμαρχο κάθε τρεις και λίγο με μια μάνικα στο χέρι και τις κάμερες δίπλα του. Ο κόσμος θέλει να βλέπει συντονισμό, θέλει να βλέπει να γίνονται γρήγορα αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η κανονικότητα και η λειτουργία της πόλης. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε από την πλευρά μας ένα δήμαρχο ο οποίος θα είχε εισακούσει τις προβλέψεις της ΕΜΗ, όπου ήταν γνωστές αυτές οι προβλέψεις, είχαν δημοσιοποιηθεί, να λάβει όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα. Ανταυτού τι είδαμε? Είδαμε έναν δήμαρχο μπροστά στο ποτάμι την ημέρα της δεύτερης πλημμύρας και της έξαρσής της να στέκεται μπροστά στην κάμερα και να αποκαλεί απαράδεκτους και γραφικούς όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι φωνάζανε ότι έρχεται το κακό. Την ίδια όμως μέρα, ο ίδιος δήμαρχος, μετά από λίγες ώρες, έκανε έκκληση προς τους πολίτες ότι υπάρχει κίνδυνο ζωής και έπρεπε να ανέβουν σε ορόφους για να διασωθούν. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Νομίζω ότι... λέτε επομένως ότι βλέπετε κενά και σε ό,τι έχει να κάνει την πρόληψη, δηλαδή έργα μεγάλα και δράσεις που θα έπρεπε να γίνουν μεγάλα για να προλάβουμε κενά έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά βλέπετε και κενά στη διαχείριση μετά, αφού ήρθε η καταστροφή και η δεύτερη μάλιστα καταστροφή. Κυρία Σαμακοβλή, φτιάχτηκαν οι κόμβοι. Καλώς φτιάχτηκαν οι κόμβοι στα περισσότερα σημεία, αν και θα είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση ως προς το πώς θα έπρεπε αυτοί να λειτουργήσουν και ως το πώς θα έπρεπε να φτιαχτούν. Δεν υπήρξε όμως καμία αντιπλημμυρική πρόβλεψη στους κόμβους. Θα μπορούσαν να απορροφηθούν τα νερά. Δεν εννοείται να βρισκόμαστε δίπλα στη θάλασσα και να μην έχει υπάρξει πρόβλεψη ώστε να υπάρχει κατωφέρεια και να μπορούν τα νερά να εκραίουν προς τη θάλασσα. Να υπάρξει μια αποσυμφόρηση. Δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. Ανταυτού τι έχουμε δει? Έχουμε δει ένα αλαλούμ, έχουμε δει μια παραπληροφόρηση ως προς το ζήτημα της ποιότητας του νερού, αν είναι πόσιμο, δεν είναι πόσιμο. Ήταν άλλες οι ανακοινώσεις της Υφυπουργού Παιδείας της κυρίας Αγαπηδάκη. Ο κύριος Δήμαρχος χλέβαζε και την κυρία Αγαπηδάκη, έλεγε ότι όχι, δεν είναι έτσι, είναι πόσιμο. Υπήρξε μια παραπληροφόρηση, υπήρξε μια αναστάτωση στον κόσμο. Σήμερα που μιλάμε, μετά από την πρώτη εμπειρία της πρώτης πλημμύρας, βλέπουμε ότι πολλά μεγάλα κομμάτια της πόλης δεν έχουν την υδροδότηση. Δεν έχουν ακόμα την πλήρη ηλεκτροδότηση. Είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κληθήκαν τα παιδιά να πάνε στα σχολεία, χωρίς να γνωρίζουμε αν το νερό είναι πόσιμο, δεν είναι πόσιμο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετική ως προς αυτό. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτές τις πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες, ο συνδυασμός με επικεφαλής τον κύριο Παπαπέτρου έχει προλάβει να ξεδιπλώσει το δικό του πρόγραμμα ή αναγκαστικά δίνεται προτεραιότητα τώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν στην καθημερινότητα της πόλης μετά τις πλημμύρες? Η αλήθεια είναι ότι τα τραγικά αυτά φαινόμενα που βιώσαμε δεν μας επιτρέψανε χρονικά να μπορέσουμε να κινηθούμε όπως θα θέλαμε σε πραγματικό χρόνο. Διότι συμμεριστήκαμε και κατανοήσαμε τον πόνο των ανθρώπων, ήταν άκομψο να μπορέσεις να κινηθείς όπως θα ήθελες. Ωστόσο, το πρόγραμμά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το οποίο απαρτίζεται από 300 θέσεις,
έχει κοινοποιηθεί στον κόσμο, στους πολίτες, έχει γνωστοποιηθεί με τις επαφές τις προσωπικές που κάνουμε σε καθημερινή βάση. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες, όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα τους, χωρίς τη συνοδεία της κάμερας, προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να συνδράμουμε με τα μέσα που έχουμε διαθέσιμα ως ενδυνάμει δημοτική αρχή. Δεν έχουμε το μηχανισμό, δεν έχουμε τα μέσα, δεν είμαστε εκλεγμένοι για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις που έχει και τις δυνατότητες ο ίδιος ο Δήμος. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε στον δρόμο μαζί με τους ανθρώπους, προσπαθούμε να γνωστοποιήσουμε τα ζητήματα και πάνω σε αυτό θα σας πω και ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Επειδή η πατρική μου κατοικία βρίσκεται στα παλαιά του Βόλου, με συνέπεια να έχω άμεση επικοινωνία με τους συμπολίτες μου στο παλαιό λιμεναρχείο που βίωσαν τραγικές καταστάσεις και ιδίως κατά την πρώτη πλημμύρα. Οι άνθρωποι αυτοί πλημμύρισαν, το νερό έφτασε στο 1,5 μέτρο, βρισκόντουσαν επί τρεις μέρες στις ταράτσες των σπιτιών τους, ζητώντας βοήθεια και κάνοντας έκκληση με κάθε δυνατό τρόπο για νερό, για φαγητό, για βοήθεια. Δεν πλησίαζε κανείς, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση στην επικοινωνία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα καθώς προς την γυκνίαση του παλαιού λιμεναρχείου με το λιμάνι υπήρχε ένα τοιχείο, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν για να σπάσουν αυτό το τοιχείο, για να μπορέσει να διοικηθεί το νερό, και όλη αυτή η επικοινωνία γινόταν με εμάς. Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια, να ζητήσουμε συνδρομή. Ο Δήμαρχος λοιπόν κατέφθασε με την μπουλντόζα μετά από 4 μέρες από την έξαρση αυτού του φαινομένου, και ενώ οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση. Και όχι μόνο αυτό, έφτασε στο σημείο να τους λιδωρήσει που δημοσιοποιήσανε και γνωστοποιήσανε την ανάγκη τους για βοήθεια. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος δεν έχει αυτό το ρόλο και δεν θα έπρεπε να έχει αυτό το ρόλο. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο, αλλά πρακτικά και ουσιαστικά, όχι μόνο επικοινωνιακά. Μάλιστα. Εδώ δεν χωρά επικοινωνιακά τερτύπια τώρα. Δεν χωρούν κάμερες, δεν χωρούν χλεβασμοί. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν που περιγράφετε, ή μάλλον μέσα σε όλα αυτά που περιγράφετε, ποιο είναι το κλίμα που εσείς εισπράτετε, και αν είναι το κλίμα που είδαμε λίγο νωρίτερα να καταγράφεται σε μία ακόμη δημοσκόπηση για το Δήμο Βόλου? Το κλίμα που εισπράττουμε εμείς είναι ότι οι πολίτες μας εμπιστεύονται, ότι ζητούν την αλλαγή, είναι αγανακτισμένοι και είναι και απογοητευμένοι. Ήτανε πολλά τα 9 χρόνια. Αυτό το κλίμα λοιπόν που εισπράττουμε εμείς δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσκόπηση που μόλις τώρα αντικρίσαμε. Πραγματικά την απάντηση δεν θα τη δώσουν ούτε οι δημοσκοπήσεις, ούτε θα τη δώσει η δική μου προσωπική γνώμη. Την απάντηση θα τη δώσουν οι πολίτες, που καλώ όλους τους πολίτες να έρθουν και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για να πάρουμε την τύχη της πόλης στα χέρια τους την Κυριακή στις 8 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η απάντηση, αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία. Από εκεί θα βγουν τα συμπεράσματα και θα αποφασίσει ο κόσμος ποιον εμπιστεύεται. Εμείς σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω να πω εγώ προς τους πολίτες είναι πως αν μας εμπιστευτεί, θα είμαστε δίπλα σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς κόκκινες γραμμές. Θα αγκαλιάσουμε τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που δεν μας εμπιστευτήκαν. Στόχος μας και στίχημά μας είναι να μας εμπιστευτούν και αυτοί. Και αυτή είναι η νοοτροπία μας. Θα ήθελα να πω λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, ότι ενδεικτικά μέσα στις 300 θέσεις που έχουμε, που σαφώς δεν είναι εύκολο να αναλυθούν σε τόσο συντομοχρονικό διάστημα. Ναι, ξεχωρίζετε κάποια. Θα ξεχωρίσω κάποιες, οι οποίες είναι και οι βασικότερες. Στόχος μας είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Η άμεση, όσο το δυνατόν, αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί. Συγγνώμη, όμως τα αντιπλημμυρικά δεν είναι αρμοδιότητα της Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά και εμάς. Όπως είναι τα φρεάτια, όπως είναι, ζητήματα τέτοια, και σαφέστατα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, ο Δήμος δεν πρέπει να ασκεί πιέσει προς την περιφέρεια για την ευόδοση αυτών των μέτρων. Σαφές, μάλιστα. Λοιπόν, βασικό ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα είναι η περιβαλλοντική προστασία. Πολύ σημαντικό, διότι ο αστικός μας ιστός και όλος ο Δήμος Βόλου πλήττεται βάναυσα από την περιβαλλοντική ρύπανση από διάφορες αιτίες. Είναι απαράδεκτο να έχει προχωρήσει ο Δήμαρχος με τη συνυπογραφή του στην προώθηση της εγκατάστασης του LNG χωρίς να ζητήσει τη διαβούλευση των επιστημονικών φορέων, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για την εγκατάσταση αυτή, η οποία βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον αστικό ιστό, υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων, υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυνσης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Δεν μπορούμε να φορτώσουμε την κοινωνία του Βόλου περιβαλλοντικά και με ακόμα μία βόμβα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε μια άριστη, και ήδη έχουμε μια άριστη συνεργασία με όλους τους δημιουργικούς και παραγωγικούς φορείς. Ο Δήμαρχος, όπως τον θέλουμε εμείς, θα είναι σε διάβλο επικοινωνίας καθημερινά με όλους τους πολίτες, με όλους τους επιστημονικούς φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς, με όλη την πόλη. Αυτή είναι η δική μας
να το πω έτσι, δύναμη, το να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους κραδασμούς και την άποψη των πολιτών για πάρα πολλά ζητήματα και να φουγκραστούμε τις ανάγκες τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που είναι στο ψηφοδέλτιο το δικό μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι μάχονται καθημερινά, είναι γνωστοί στην πόλη, ο καθένας σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλο σε μικρότερο βαθμό, παράγουμε, προσφέρουμε στην πόλη, ζούμε σε αυτήν. Στόχος μας είναι πραγματικά να ανταποδώσουμε κι εμείς ό,τι έχουμε εισπράξει ο καθένας ξεχωριστά στον τομέα του από τους πολίτες. Αυτή είναι η διάθεσή μας και η πρόθεσή μας. Έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δυνατότητα. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το οποίο το θεωρούμε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για εμάς, διότι με την τεχνογνωσία του θα μας βοηθήσει να πράξουμε αυτά που πρέπει για έργα υποδομής και πνοής για την πόλη. Επίσης, βασικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση και η προστασία των δημόσιων χώρων, η αντιμετώπιση του ζητήματος, του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος των αδεσπότων, η μεγάλη επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος, η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που βασανίζει και ταλανίζει την περιοχή μας. Θα υποστηρίξουμε και θα ενεργοποιήσουμε τις δημοτικές ενότητες. Ο Βόλος δεν είναι μόνο το κέντρο. Ο Βόλος είναι και οι γύρωθεν περιοχές, οι οποίες έχουν ξεχαστεί από τη σημερινή δημοτική αρχή. Ο Βόλος χρειάζεται πράσινο, χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται χώρους αθλητισμού, χρειάζεται πολλά. Θα υποστηρίξουμε σαφέστατα το κομμάτι της παιδείας, το οποίο εμείς το θεωρούμε απαραίτητο για τη διαμόρφωση συνείδησης των παιδιών μας και των μελλοντικών ενεργών πολιτών, και θα αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε και το ζήτημα της υγείας. Μάλιστα. Περιληπτικά τα είπατε, στο σύντομο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Ωστόσο, όπως και εσείς λίγο νωρίτερα αναφέρατε, υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα του συνδυασμού και το οποίο έχει παρουσιαστεί. Οι πολίτες μας βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους, το επικοινωνούμε, τους ακούμε, είμαστε μαζί τους, προσπαθούμε να συνδράμουμε με κάθε τρόπο και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ενότητα. Μάλιστα. Δεν θα διαχωρίσουμε κανένα πολίτη. Κυρία Καλαφάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλά και εσείς καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε μαζί μας τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Αναστασίου, ο οποίος κατέρχεται στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Μαγνησία με τον συνδυασμό του κύριου Κουρέτα. Γιάννη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καλώς ήρθες. Καλό κουράγιο σε όλους που δοκιμάζονται. Και ευχή για δύναμη για να αντέξουν και να πάνε τα πράγματα καλύτερα και να είμαστε σίγουροι ότι όλα ξαναγίνονται από την αρχή. Αρκεί να παλέψουμε, να το πιστέψουμε και αρκεί βεβαίως να υπάρξει και η στήριξη που επιβάλλεται να υπάρξει από την πολιτεία και από όλους τους θεσμούς οι οποίοι οφείλουν να σταθούν δίπλα στα προβλήματα του κόσμου. Και να πω εξ αρχής Βάσο μου ότι η κουβέντα μας και η συζήτηση που θα κάνουμε θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι απέχει από ένα και μόνο πράγμα. Από την προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του πόνου των ανθρώπων και το να κάνουμε εκλογές πάνω στις λάσπες και στον πόνο των ανθρώπων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε αλήθειες και δεν θα αναζητήσουμε και τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν, στα επίπεδα που υπάρχουν και στην αναλογία που υπάρχουν, διότι οφείλουμε σε μια πολιτική αναμέτρηση να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, όχι να σκυλέψουμε πάνω στον πόνο των ανθρώπων και όχι να εκμεταλλευτούμε τις λάσπες των ανθρώπων. Είναι αλλά δεν μπορούμε να διαφορούμε για τις λάσπες των ανθρώπων. Είναι άλλωστε τα ζητήματα που τις πολλές τελευταίες εβδομάδες έρχονται μόνα τους στην επικαιρότητα, μόνα τους και δυναμικά. Γιατί τα προβλήματα υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν κανένας μας να κλείνει τα αυτιά του απέναντι σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί διαφορετικά αυτή η εκλογική μάχη, αυτή η προεκλογική περίοδος. Μοιραία ασχολούμαστε με τα ζητήματα της καθημερινότητας πια και της πολύ δύσκολης καθημερινότητας. Και θα ήθελα να πω και το εξής επίσης. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική αναμέτρηση. Mm-hmm. Όπου και το βράδυ της Κυριακής τα κόμματα θα μπορούσαν να πανηγυρίσουν, να μετρήσουν, να κάνουν, να ράνουν. Έχει αλλάξει όλη η ατζέντα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε για ικανούς ανθρώπους και να διαχειριστούν καταστάσεις και κρίσεις και για να φέρουν σε πέρας την επόμενη δύσκολη μέρα, η οποία δεν θα είναι μία μέρα, θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για ολόκληρη τη Θεσσαλία και για το δικό μας τόπο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε όχι κομματικά, εδώ πρέπει να μιλήσουμε
με ορίζοντα τον πολίτη, το συμφέρον του, το μέλλον του τόπου, πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε, όχι τα κομμάτια μας απλά, αλλά να ενώσουμε όλους τους ανθρώπους και όλους τους πολίτες σε μια περιφερειακή αρχή, λέω εγώ, μιας και η μάχη μου είναι στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία θα μπορέσει με αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, που δεν υπάρχει, δεν υπήρξε, φάνηκε. Γιατί 12 χρόνια. Γιατί Γιάννη αυτό. Βάσο, θα σου πω κάτι. Συγγνώμη για τον Νικόλα. Είμαστε, ναι, γνωστοί, λοιπόν, να μην προσποιηθούμε, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Εάν κάποιος ήθελε να δικαιολογήσει την περιφερειακή αρχή λόγω του φυσικού φαινομένου και της έντασής του την πρώτη φορά με τον Ντάνιελ, η ανεπάρκεια, η διαχειριστική ανεπάρκεια στο χάος που επικράτησε την επομένη του Ντάνιελ και το γεγονός ότι επί 23 μέρες ήταν μόνο 2 μηχανήματα στον Γραφσίδωνα και σε άλλα επίκαιρα σημεία χυμάρων μέσα σε σπίτια ανθρώπων. Μέχρι το δεύτερο καιρικό έντονο φαινόμενο. Αυτό δεν είναι συγχωρήσιμο. Εδώ πέρα έχουμε ευθύνες διαχειριστικής ανεπάρκειας και ανικανότητας και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στη δημοτική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί ο Μπέος να πηγαίνει την παραμονή του Ελίας και να κάνει σοου με το Facebook, με τον εργολάβο των 2 μηχανημάτων και να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι δίπλα του, εκεί που πήγαινε και έπλαινε με το λούλι και κάναν πλάκα και πηγαίνει και βρέχει και τους πολίτες, υπάρχουν μπάζα, μπαζωμένοι χήμαροι, και με την πρώτη βροχή και με την πρώτη δυνατή βροχή που ήταν και χειρότερη από τον Ντάνιελ, θα γινόταν αυτό που έγινε. Εδώ πέρα μιλάμε για επικίνδυνη ανευθυνότητα. Και να πω κάτι, γιατί είδα μια δημοσκόπηση λίγο πριν, δεν ξέρω τον κύριο αυτόν από την οποία δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι ρώτησε 657 ανθρώπους. Εγώ λοιπόν που κάνω εκλογές αυτές τις ημέρες, έχω ρωτήσει 6.557 ανθρώπους. Το κλίμα που εισπράττει ο Αναστασίου λοιπόν και για το Δήμο Βόλου, όχι μόνο για την περιφέρεια, είναι ένα κλίμα αντίστροφο αυτό που δίνει η δημοσκόπηση της Opinion, και ο λαός σε λίγες μέρες θα δώσει την απάντησή του, και εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω. Θα δώσει την απάντησή του που θα είναι ηχηρή και για τον Κώστα Αγοραστό και τους συνεργάτες του, αλλά και για τη δημοτική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Βόλου και όλα αυτά τα έσχη που γίνονται, και που τα καταδικάζει πια και η Νέα Δημοκρατία, ο Δήμαρχος Αθηναίων, όλα τα στελέχη τώρα κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν κιόλας. Και καλά κάνουν που τον αποσύρουν. Αλλά έχουν τεράστιες ευθύνες για αυτό που έχει γίνει. Και μακάρι ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει σε αυτήν εδώ την πόλη και να αλλάξουμε άρδιν την κατάσταση. Χρειαζόμαστε σοβαρούς ανθρώπους. Η ανασυγκρότηση είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Χρειαζόμαστε σοβαρότητα, ενότητα και ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν αυτά και όχι να ψάχνουν να βρουν λαμπάκια για να κάνουν φαντασμαγωρικά Χριστούγεννα, ενώ θα πρέπει να σκέφτονται πώς θα βρουν μηχανήματα απέναντι, να πάνε στον Γραφσίδωνα να αδειάσουν τα μπάζα. Απέναντι σε όλους και σε όλα κατεβαίνεις αυτές τις εκλογές. Όχι, μωρέ Βάσο. Δεν είμαι απέναντι σε όλους και σε όλα. Εγώ είμαι πάντοτε ένας άνθρωπος της κοινής λογικής. Μιλάω λογικά, έλογα. Λέω αυτά που θα έπρεπε να ακούει ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, με σοβαρότητα και ψυχραιμία. Τι να πούμε τώρα για τον Αγοραστό. 12 χρόνια. Φτάνει. Καταραίει με αυτόν τον τρόπο. Σε όλη τη Θεσσαλία, όχι στη Μαγνησία. Κρύβεται. Τι γιατί? Γιατί είναι ανεπαρκής. Αποδείχθηκε επικίνδυνη ανεπαρκής. Δεν λέω εγώ ότι δεν έχει κάποιο έργο η περιφερειακή αρχή. Το έλεγα. Ούτε θα τους μηδενίσουμε. Και εμείς θα έρθουμε να χτίσουμε. Αλλά ερχόμαστε πριν και πάλι να ενώσουμε τον κόσμο. Δεν έρχομαι. Εγώ έχω ταυτότητα πολιτική. Αλλά δεν πηγαίνω σε αυτές τις εκλογές για να πανηγυρίσω το κόμμα μου το βράδυ της Κυριακής. Πηγαίνω γιατί τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και η επόμενη μέρα τόσο δύσκολη, που θέλω να εκφράζω τον Νεοδημοκράτη, τον Σιριζέο, τον Πασοκτζή, τον Αριστερό, τον Δεξιό. Γιατί θέλουμε όλοι μαζί μια πιο σοβαρή ομάδα ανθρώπων. Ο Κουρέτας είναι πιο σοβαρός από τον Αγοραστό. Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό όταν σπέβδουν τα κόμματα να δώσουν χρήματα σε συγκεκριμένους συνδυασμούς? Ναι. Όμως τα προβλήματα ήρθαν να ανατρέψουν τα πάντα. Η κατάσταση ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Αλλά είμαστε πολύ σοβαροί. Στις παρούσες συνθήκες ενδεχομένως να μην έχει δοθεί χρήσμα από κανένα κόμμα. Όχι. Λέω ότι αν κάποιος που αυτή τη στιγμή διεκδικεί την ψήφο των πολιτών το κάνει με γνώμονα το κομματικό του συμφέρον, κάνει τεράστιο λάθος. Αυτή τη στιγμή ο Κουρέτας και όλοι εμείς διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών γιατί νιώθουμε ότι είμαστε πιο σοβαροί, θα διαχειριστούμε καλύτερα την επόμενη μέρα της ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Έχουμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, όχι μόνο για τις ευθύνες του Αγοραστού, αλλά για το πώς θα πάνε τα πράγματα καλύτερα και πώς θα διεκδικούμε περισσότερο από την όποια κυβέρνηση. Υπάρχουν προβλήματα σε τρία επίπεδα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι η πόλη του Βόλου, για να σας μιλήσω για τη Μαγνησία. Και οι τεράστιες καταστροφές που υπάρχουν στα σπίτια, στις οικοσκευές των ανθρώπων και οι αποζημιώσεις, η λάσπη, η λειτουργία της πόλης.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι αντίστοιχα φαινόμενα, αντίστοιχα προβλήματα σε οικισμούς του Πηλίου, αλλά τεράστιες καταστροφές σε υποδομές. Και το τρίτο πρόβλημα που υπάρχει είναι η ιστορία με τη λίμνη Κάρλα, η καταστροφή των αγροτών πέριξ αυτής, τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία της περιοχής, στην αγροτική οικονομία, και τα προβλήματα που υπάρχουν στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από όλη αυτή την καταστροφή και την πλημμύρα. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολυεπίπεδο ζήτημα. Πρέπει επιγόντως να εφαρμοστούν μέτρα αντίστοιχα με αυτά του κορονοϊού. Πρέπει να υπάρξουν ενισχύσεις στους ανθρώπους, όχι παρακαλώντας και όχι με τη λογική πάρτε πριν τις εκλογές 5 χιλιάρικα και θα δούμε για τα υπόλοιπα σε 2 ή 3 χρόνια, όπως έχει γίνει ακόμα με λεφτά από τον Ιαννό που δεν έχουν δοθεί. Εδώ χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται διεκδίκηση, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζονται σοβαροί, επιμένω στη λέξη σοβαροί άνθρωποι. Και επιμένω γιατί νιώθω ότι είμαστε πιο σοβαροί, ατομικά νιώθω πιο σοβαρός. Νιώθω ότι με τρόμο αντιμετωπίζω το ενδεχόμενο να πάρουμε στα χέρια μας την περιφερειακή αρχή και να είμαστε οι άνθρωποι που ο κόσμος από εμάς θα εξαρτάται στο επίπεδο της περιφερειακής αρχής να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά του, αλλά νιώθω έτοιμος. Και εγώ και όλοι, και όλη η ομάδα νιώθουμε έτοιμοι να επομιστούμε το βάρος. Και πώς ξεκινάτε την αμέσως επόμενη μέρα, για να μην πω την αμέσως επόμενη ώρα, εάν αναδειχθείτε νέα περιφερειακή αρχή, γιατί τα προβλήματα σαφώς και δεν μπορούν να περιμένουν. Πώς δεν λοιπόν νομίζω ξεκινάτε ότι θα υπάρξει περιθώριο ούτε για χαλαρότητα ούτε για τίποτα άλλο. Το μόνο που θα υπάρχει είναι δουλειά και προσπάθεια αντιμετώπισης των μικρών και των μεγαλύτερων ζητημάτων. Και βεβαίως, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στους πολίτες. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε είμαστε θαυματοποιοί, ούτε εμείς θα τους κάνουμε τη ζωή πολύ πολύ καλύτερη. Θα παλέψουμε όμως για να τη βελτιώσουμε μέρα με τη μέρα και ο στόχος μας είναι η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, να κάνουμε και άλλα πράγματα για τα οποία δεν έχουμε μιλήσει φυσικά στην προεκλογική αυτή περίοδο, αλλά τα έχουμε πει κατά καιρούς. Προσωπικά τα έχω πει αρκετές φορές, ο Δημήτρης Κουρέτας τα λέει πολλές φορές και ελπίζουν ότι ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί. Θέλουν να μας εμπιστευτεί και αυτή είναι η έκκλησή μου. Θέλουμε να μας εμπιστευτείτε ανεξαρτήτως του τι κόμμα είστε. Το τι νομίζετε ότι είμαστε εμείς ή είμαστε. Δεν είναι το ζήτημα αν εγώ είμαι Πασόκ και ο άλλος που με βλέπει τώρα ψήφιζε αγοραστό και τώρα δεν θέλει να τον βλέπει. Θέλω να νιώσει εμπιστοσύνη και να ψηφίσει τον Αναστασίου και τον Κουρέτα, γιατί θα είμαστε καλύτεροι, σοβαρότεροι και θα μπορέσουμε σε αυτά τα πολύ δύσκολα που έχουν έρθει να φανούμε αντάξει των προσδοκιών του και να μην τον κοροϊδέψουμε. Τέλος πάντων, εμένα αυτή είναι η πρόθεσή μου. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να εντοπίσει την διαφορά μεταξύ των δύο συνδυασμών και μεταξύ των πιθανών έτσι νέων περιφερειακών αρχών, η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο σε τι έχει να κάνει? Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτό το εγγυόμαστε όλοι μας, ο Κουρέτας πρώτα και όλοι εμείς μετά, να δοθούν λεφτά για την πλημμυρικάρια και να γίνουν άσφαλτοι. Δεν μπορεί να παίρνεις εκατομμύρια ευρώ μετά τον Ιαννό για να κάνεις αντιπλημμυρικά έργα και εσύ να κάνεις μικροπολιτική ασφαλτοστρώνοντας τα χωριά. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κονδύλια δηλαδή που κατευθύνονται αλλού, αυτό όμως είναι υπό εισαγγελική έρευνα, έτσι δεν είναι? Και είναι και, και πρωτοφανές. Είναι από τα και είναι και πρωτοφανές. Ανοιχτά ζητήματα. Δεν μπορεί να έχεις έναν χήμαρο γεμάτο φερτές ύλες στα όρια του ποταμού 23 μέρες και να έχεις 2 μηχανήματα να καθαρίζουν. Δεν γίνεται. Ή δεν έχεις μυαλό, ή δεν ασχολείσαι, ή δεν έχεις προτεραιότητες, ή δεν αντιλαμβάνεσαι. Είτε είσαι περιφερειάρχης, είτε είσαι δήμαρχος. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνω το χάος, καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά στα δύσκολα φαίνεται ο ηγέτης και αυτός που πρέπει να βγει μπροστά, να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να κάθεσαι δίπλα από ένα μηχάνημα εκεί που κατασκευάζει ένα πρόχειρο ανάχωμα για να δείξεις ότι είσαι και δουλεύεις. Είναι προτιμότερο να είσαι στο γραφείο σου, να ξέρεις ποιες είναι οι αδυναμίες σου και να ενισχύεις τα μέτωπα εκεί που πρέπει. Να έχεις ζητήσει τη βοήθεια του στρατού, να έχεις ζητήσει μηχανήματα, δηλαδή, μηχανήματα από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη και εγώ δεν ξέρω εγώ από πού θα μπορούσα να έρθω στο Βόλο, ώστε ο χήμαρος που είναι μέσα στην πόλη και ο ένας και ο άλλος να μην κινδυνεύεις με μια δυνατή βροχή ή με ένα παρόμοιο φαινόμενο όπως ήρθε να ξαναπλημμυρίζουν. Αυτό πρέπει να κάνει ένας σόφρον πολιτικός. Τι να πω, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που συναντούμε. Η λάσπη
λέει ένα διαφημιστικό σποτ του κυρίου Μπέο, αν δεν κάνω λάθος, να την κάνουμε ευκαιρία. Η λάσπη δεν είναι ποτέ ευκαιρία. Η λάσπη είναι λάσπη. Ευκαιρία είναι το μυαλό μας. Να ψηφίσουμε όχι με θυμό, αλλά με μυαλό. Εσείς που είστε θυμωμένοι, να πάτε να ψηφίσετε. Μην καθίσετε σπίτι και πείτε όλοι ίδιοι είναι. Όχι. Να πάτε να ψηφίσετε και να ψάξετε να βρείτε αυτούς που δεν είναι ίδιους. Και κάποιους από αυτούς να τους πιστέψετε. Επειδή τους ξέρετε χρόνια. Επειδή πάντα είναι αγωνιστές. Επειδή πάντα λένε θα πάμε μπροστά. Κοιτάξτε, η Μαγνησία και ο Βόλος αξίζουν περισσότερα από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα πια, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν αξίζουν απλά περισσότερα. Δικαιούνται να διεκδικήσουν και να λάβουν αυτά που πρέπει να λάβουν για την πλήρη αποκατάσταση και την επιστροφή στην κανονικότητά μας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτό πρέπει να είναι και το στοίχημά μας και πρέπει να είναι ένα στοίχημα ενότητας όλων των πολιτών μακριά από τα κόμματα. Η πρωτοβουλία, ο Δημήτρης ο Κουρέτας και όλοι εμείς είμαστε εδώ για όλους πολίτες από όλα τα κόμματα. Θέλω να το πιστέψουν αυτό οι πολίτες. Δεν θέλω να δουν στο πρόσωπό μου ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα αριστερό, ούτε κανένα δεξιό. Θέλω να δουν τον άνθρωπο που θα δουλέψει και θα εργαστεί και τους ανθρώπους που θα δουλέψουν και θα εργαστούν για το κοινό μας πρόβλημα, για το κοινό μας σπίτι. Μάλιστα. Διεκδικεί σε σταυρό εσύ, Γιάννη Αναστασίου, σε αυτές τις εκλογές, έτσι στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Ναι, γιατί όλοι χρειαζόμαστε το σταυρό. Εγώ ελπίζω ότι αξίζω τον έναν από τους τρεις σταυρούς που οι πολίτες έχουν δικαίωμα να βάλουν στο ψηφοδέλτιο. Ναι, και το ζητώ. Γιατί 12 χρόνια φτάνει αυτό το καθεστώς. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Νιώθω ότι μπορώ να συμβάλλω με τις μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις μου σε αυτό. Και νιώθω ότι η Μαγνησία μπορεί και υπό αυτές τις συνθήκες ξανά πολύ σύντομα ή τέλος πάντων σύντομα να νιώθουμε αρκετά περήφανοι για αυτά που θα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με την δική μου πιθανή εκλογή θα είναι μόνιμη μια κατάσταση. Διεκδίκηση, ισότητα για όλο τον κόσμο, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και κομματικές παροπίδες, δουλειά, εντιμότητα και εκεί που θα χρειαστεί και σύγκρουση. Μάλιστα. Με όλους και με όλους τους θεσμούς. Αν υπάρχει συγκατοίκηση, με οποιονδήποτε. Καθαρές κουβέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σου εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Βαγγέλης Γιαννούλας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Συμπαράταξη Λαρισαίων με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Σαμακοβλή, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Χαιρόμαστε εδώ που σας ξαναέχουμε μαζί μας για να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πια οι τελευταίες ημέρες πριν από τις κάλπες, πριν ανοίξουν οι κάλπες. Και όλοι οι δημότες έτσι κληθούν να προσέλθουν για να αναδείξουν τη νέα δημοτική αρχή. Και εσείς ένα από τα νεαρής ηλικίας άτομα που κατεβαίνετε σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Και θέλω να μου πείτε τώρα, φτάνοντας σε αυτή την τελική ευθεία, πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Κοιτάξτε, γιατί όσο πλησιάζουμε, τόσο ξεκαθαρίζει για όλους το τοπίο, αλλά ξεκαθαρίζει και για τους υποψηφίους, έτσι. Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι είχαμε μια δύσκολη προεκλογική περίοδος μετά από όλα όσα έγιναν στην περιοχή μας. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες είναι καθαρά προεκλογικές και πρέπει και τώρα να μιλήσουμε, έστω και τώρα αυτές τις μέρες, να μιλήσουμε για την πολιτική, να μιλήσουμε για το πώς θέλουμε την πόλη μας την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα και για μας νομίζω τους νεαρότερους είναι για το 2030. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ προσωπικά κατεβαίνω στην αυτοδιοίκηση γιατί νομίζω ότι πρέπει να δούμε καθαρά το πώς θέλουμε να ζήσουμε την επόμενη μέρα στην πόλη μας, πώς θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας, πώς θέλουμε να κάνουμε ευκολότερη, προσβασιμότερη, λειτουργικότερη την πόλη μας, να την κάνουμε την πόλη μας να είναι πιο κοντά στον πολιτισμό. Άλλωστε η Λάρισα γνωρίζετε ότι έχει το αρχαίο θέατρο, το πρώτο, το Α και το Β, όπου έχουν μια τεράστια ιστορία, έχει την πινακοθήκη της, γίνονται συνεχώς έργα, παραδίδονται συνεχώς έργα μετά το σχεδιασμό που είχε τις προηγούμενες δύο τετραετίες η Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον Απόστολο Καλογιάννη. Όμως τώρα νομίζω ότι η πόλη πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό συνολικό για το πώς πρέπει να απορρευτούμε για να έχουμε τη Λάρισα όπου θα θέλουμε το
2030. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή πόλη, θέλουμε μια έξυπνη πόλη. Δεν έχουν να ζηλέψει τίποτα η πόλη μας από πόλεις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο πρέπει όμως να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό, να εντάξουμε τα έργα τα οποία έχουμε βάλει, έχουμε οριοθετήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ το επόμενο που έρχεται, και να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους Λαρισαίους και στις Λαρισαίες να έχουν την καλύτερη ποιότητα ζωής, να έχουν μια ευρωπαϊκή πόλη. Έχει όλα τα εχέγγυα η πόλη μας, και όσον αφορά το πώς είναι το πολυδημικό της και όσον αφορά οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και με το ΣΒΑΚ και με άλλα εργαλεία για να μπορέσει η πόλη να γίνει πιο λειτουργική και πιο προσβάσιμη, να είναι πιο φιλική. Είναι από τα έργα που έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίησης, είτε έχουν υλοποιηθεί είτε είναι σε εξέλιξη. Εσείς τώρα, κύριε Γιαννούλα, εκλέγεστε, λέμε σε αυτό το σενάριο, εκλέγεστε μέσα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναλαμβάνετε τη θέση σας, έχετε τις αρμοδιότητές σας και καλείστε στις πρώτες ομάδες που συνεδριάζει της πλειοψηφίας να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις. Με τη δική σας ματιά, με την ματιά ενός νέου ανθρώπου, με τη ματιά ενός ανθρώπου ιδιαίτερα δραστήριου που δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τα κοινά, που διαρκώς προσφέρει, που διαρκώς ενδιαφέρεται. Τι είναι λοιπόν από τα πρώτα που θα θέσετε στο τραπέζι, τις δικές σας προτάσεις, και θα πείτε παρακαλώ αυτά να προωθηθούν για υλοποίηση? Νομίζω ότι ξεκάθαρα, επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι και επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά, οικογενειακά, σαν άνθρωποι δραστηριοποιούμαστε μέσα στην πόλη, νομίζω ότι η καθημερινότητα είναι το κυριότερο. Οι συνοικίες μας πρέπει να είναι περισσότερο ασφαλείς και όμορφες και καθαρές για να μπορούν να ζουν καλύτερα τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι. Θα πρέπει να δούμε λίγο το κυκλοφοριακό, το οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε τα τελευταία σχέδια που είναι οι περιφερειακοί δρόμοι γύρω-γύρω από την πόλη, και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τα σχέδιά μας για τα πάρκινγκ, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η προσβασιμότητα για τους πολίτες εντός του κέντρου, που το κέντρο μας θα πρέπει να είναι ένα κέντρο το οποίο θα είναι λειτουργικό και προσβάσιμο κυρίως από όλους τους ανθρώπους, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι με αναπηρία, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξένοι επισκέπτες στην πόλη. Πρέπει να έχουν μια εικόνα ότι μπαίνουν σε μια χώρα, σε μια πόλη η οποία είναι προσβάσιμη και λειτουργική για όλους και φιλική και ως προς το περιβάλλον και ως προς τη μεταφορά και την πράσινη μεταφορά, δηλαδή την έξυπνη μεταφορά με ποδήλατα, με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε, να υλοποιήσουμε, να τελειοποιήσουμε το σχεδιασμό για την προσβασιμότητα, καθαριότητα εννοείται στην πόλη. Και υπάρχει και ένα σχέδιο, ένα σχεδιασμός ο οποίος θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτό που σας είπα, να είμαστε μια πόλη ευρωπαϊκή και κοντά στο 2030, που για μας είναι μια ημερομηνία ορόσημο, ένα έτος ορόσημο, για να μπορέσουμε να πούμε ότι η πόλη μας από την στασιμότητα που είχε πριν την Δημοτική Αρχή του κ. Καλογιάννη για κάποια χρόνια, τώρα αρχίζει να αφαίνονται τα αποτελέσματα της μεγάλης προσπάθειας που έκανε η Δημοτική Αρχή. Νομίζω όμως ότι και αυτή η τραετία νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα απογειώσει σε κάποια συζητήματα την πόλη και για το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε σε λίγα λεπτά που είμαστε εδώ να πούμε όλες μας τις προτάσεις. Όμως να ξέρετε ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι και όχι μόνο νέοι σε ηλικία, αλλά και έχουν φρέσκες ιδέες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη με την εμπειρία τους και τώρα Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι μαζί έχουμε σαν μέλημά μας πρώτιστο να μπορέσουμε να κάνουμε την πόλη καλύτερη για όλους μας. Εννοείται πως δεν χωράει, και θέλω να το πω γιατί παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες ένας τοξικός λόγος, μια πόλωση χωρίς λόγο, πάνω σε δύσκολες καταστάσεις. Εδώ είμαστε με ομόνοια, με ενότητα, να πάμε την πόλη μπροστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος σε καμία παράταξη που δεν το θέλει αυτό. Όμως έχουμε όλοι μας σε κάθε παράταξη την οπτική από την οποία βλέπουμε τα πράγματα, τις προτεραιότητες που δίνουμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ και από τη μεριά μου σαν ομολόγος, να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και σε επίπεδο πόλη, γιατί η Λάρισα είναι ένας μετροπολιτικός δήμος πια, σε μια μεγάλη έκθεση, βάζοντας μέσα και τους δήμους Διάνοης Φαράνησα και τον πρώην Δήμο Κοιλάδας. Είναι μια μεγάλη έκθεση με χωριά αλλά και με αστικό ιστό, οπότε πρέπει να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό για το πώς θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε όλα σε έναν μετροπολιτικό δήμο. Για εμάς ένα
Παράδειγμα απλό που μπορούμε να πούμε είναι ότι με έκθεση που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει το νέο κτίριο του ΕΚΕΤΑ, όπου θα υπάρξει δραστηριότητα για την βιοοικονομία αλλά και την αγροτεχνολογία, που είναι το πρώτο στη χώρα που γίνεται. Νομίζω ότι αυτό στην περιοχή της Λάρισας ταιριάζει, γιατί είναι και αγροτική περιοχή αλλά είναι και αστική σε μεγάλο τους κομμάτι. Πρέπει να ενσωματώσουμε τον ΠΝΕΟ. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε το ποτάμι να είναι φιλικό προς την πόλη. Δυστυχώς είδαμε ότι η φύση μας δίνει καινούργιες ιδέες για το πώς πρέπει να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας και να τον αλλάξουμε έτσι ώστε να είμαστε και πιο φιλικοί στον περιβάλλον, γιατί κακά τα ψέματα η κλιματική κρίση είναι εδώ, αλλά και στο πεδίο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε, όπως νομίζω έγινε σε πολύ καλό βαθμό την προηγούμενη περίοδο, όλο αυτό. Επομένως, για μας βέβαια αυτά πρέπει όλα να μπουν σε ένα σχεδιασμό, όπου τώρα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να απογειώσουμε κάποια πράγματα στην πόλη, γιατί τι θεωρούμε, ότι η Λάρισα μπορεί να είναι ο τρίτος πόλος στη χώρα μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επομένως, εσείς το ερώτημα γιατί κατέρχεστε στις εκλογές με τον κύριο Καλογιάννη είναι ό,τι μας περιγράφετε τώρα. Βλέποντας το σχεδιασμό, βλέποντας το έργο που λέτε, βλέποντας το αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια και θέλοντας κι εσείς να συμβάλλετε ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερα όλα αυτά και ακόμη γρηγορότερα. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή του κ. Καλογιάννη, εάν δείτε λίγο από το 2014 και μετά, ήταν σε οικονομική κρίση, σε πανδημία, σε ακρίβεια, σε ενεργειακή κρίση. Μιλάμε για περιόδους διαχείρισης πάρα πολύ έντονης και νομίζω πάρα πολύ δύσκολης. Το ότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο η πόλη, νομίζω ότι η ομάδα της Υπαράταξης Λαρισαίων έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα είναι η ώρα όπου βλέπουμε ένα ξέφωτο, γιατί πρέπει να υλοποιήσουμε πράγματα, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πράγματα και πρέπει να δώσουμε ιδέες, να μπουν και άνθρωποι όπως είμαστε όλοι οι καινούργοι υποψήφοι της Υπαράταξης Λαρισαίων, που μαζί με τους, τους υπάρχοντες Δημοτικούς Συμβούλους και με όσους θα εκλεγούν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Η Λάρισα αξίζει περισσότερα. Η Λάρισα είναι ένας πόλος κοινωνικός, ένας πόλος αναπτυξιακός, ένας πόλος τεχνολογικός. Για μας το να κάνουμε και τη Λάρισα, γιατί είναι και το αντικείμενό μου, μια έξυπνη πόλη, μια σύγχρονη, μια καινοτόμα πόλη, είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Αυτά, όταν μιλάμε για έξυπνη πόλη και για καινοτομία, δεν μιλάμε μόνο για το αναπτυξιακό κομμάτι που μπορεί να είναι οι smart εφαρμογές ή να είναι οι startup. Μιλάμε συνολικά. Smart mobility, smart governance, μιλάμε για ψηφιακή διακυβέρνηση, μιλάμε για όλα αυτά που θα κάνουν τη Λάρισα την πόλη του 2030, και το εννοώ γιατί νομίζω ότι σχεδιαστικά έχουμε το όραμα, έχουμε δείξει ότι μπορούμε να υλοποιούμε πράγματα και νομίζω ότι θα δείξουμε και με τις γνώσεις μας, με την αξιοπιστία μας, με το ήθο μας και με την ανανέωση που θα έρθει σε ιδέες και σε πράγματα, θα δείτε ότι η Λάρισα το επόμενο διάστημα θα είναι πραγματικά όπως τη θέλουμε. Για εμάς, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για όλους όσους έρχονται στη Λάρισα σαν επισκέπτες και για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο μέλημα και αυτό θα επιδιώξουμε τα επόμενα χρόνια. Και να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας σε αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν από τις κάλπες και μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις για χιλιάδες συμπολίτες μας. Νομίζω ότι βρεθήκαμε όσο μπορούσαμε και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίπλα στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Η κατάσταση στη Λάρισα ήταν λιγότερο οδυνηρή από ό,τι ήταν στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και θέλω και από εδώ. Όχι, το λέω με ποια εννοία, ότι θέλω και από εδώ να δείξω την αλληλεγγύη μου και πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθήσουμε σε όλους τους δήμους, όπως και στην πόλη μας, όπου είχαμε περιοχές στις εργατικές κατοικίες, στον Άγιο Θωμά, στη Νέα Σμύρνη, όπου είχαμε προβλήματα πάρα πολλά. Η φύση, λέω για άλλη μια φορά, μας δίδαξε ότι δεν είμαστε έτοιμοι ποτέ. Πρέπει να είμαστε δυστυχώς συνέχεια μπροστά. Δεν πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό για φαινόμενα, αλλά για ακραία φαινόμενα πια. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε στον άμεσο σχεδιασμό μας. Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει οι πολίτες να πάνε στην κάλπη την Κυριακή μαζικά, να δείξουν ότι εμπιστεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τη γνώση και το όραμα και τη διαχειριστική ικανότητα και να δώσουν στις παράταξεις Λαρισαίων
την επόμενη τετραετία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία θα φέρουν την Ελλάδα μας, και το λέω την Ελλάδα μας γιατί τα ακραία κοινωνικά φαινόμενα είναι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη πραγματικά. Ναι. Πρέπει η αυτοδιοίκηση, γι' αυτό και το θέτω εκεί, και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει λοιπόν και οι Λαρισαίοι να πάνε μαζικά στις κάλπες για να μπορέσουν να δώσουν και το μήνυμα ότι εμείς είμαστε κοντά σας για να βοηθήσουμε στη διαχείριση, αλλά και εμείς σαν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και σαν υποψήφιες δημοτικές αρχές και η συμπαράτηση των Λαρισαίων υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη, η επόμενη μέρα θα είναι μια Λάρισα η οποία θα πηγαίνει μπροστά. Είμαστε το μέλλον, θέλουμε να το διαχειριστούμε, θέλουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες, θα είμαστε, και είναι δέσμευση από εμάς ότι η Λάρισα το 2030 έρχεται πιο κοντά και για μας αυτό το σχέδιο θα είναι υλοποιήσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Γεννιούλη. Ευχαριστώ. Σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πίσω. Εδώ λοιπόν και πάλι μαζί και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Λιούπα, τον αντιπεριφερειάρχη και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο εκ νέου, με τον συνδυασμό του Κώστα Αγοραστού, Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Σμαγκοβουλή, σε εσάς και τους τηλεθεατές του Άστρα. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα σε αυτή την τελευταία εβδομάδα? Ξεκινήσαμε πια να μιλούμε για εκλογές, έτσι, γιατί με όλα τα υπόλοιπα αυτό το κομμάτι είχε, θα λέγαμε, μείνει λίγο πίσω. Αλλά τώρα οι κάλπες είναι εδώ, κοντά, πλησιάζουν. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Περάσαμε ένα δύσκολο 20ήμερο, θα μπορούσα να πω. Πρωτόγνωρα φαινόμενα τα οποία χτύπησαν την περιφέρειά μας. Σκληρά πολύ. Πολλοί κόσμος, πολλοί φίλοι μας, πολλοί γνωστοί μας ταλαιπωρήθηκαν, χτυπήθηκαν πολύ σκληρά. Και λογικό ήταν οι εκλογές να μπουν σε δεύτερη μοίρα. Έτσι και εμείς δεν κάναμε τον προεκλογικό αγώνα όπως συνηθίζεται τα προηγούμενα χρόνια να κάνουμε. Επικεντρωθήκαμε πρώτα απ' όλα στον πολίτη δίπλα μας να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Ήμασταν εκεί σαν περιφέρειες Θεσσαλίας από την πρώτη μέρα του φαινομένου. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε σταματήσει να βοηθάμε με διάφορους τρόπους. Απλά τώρα πλησιάζοντας την Κυριακή των εκλογών θα πρέπει λίγο να μιλήσουμε στον κόσμο, να πούμε ότι θα είμαστε εδώ πέρα την επόμενη μέρα να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί πρέπει ο πολίτης να προσέλθει στις κάλπες? Θα κρίνουν πράγματα για το μέλλον όλων αυτές οι κάλπες. Ακριβώς. Την Κυριακή ο κόσμος θα κληθεί να διαλέξει το συνδυασμό τους ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούν να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα τη Θεσσαλία. Θα κληθούν να επιλέξουν τους ανθρώπους οι οποίοι μαζί με την κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σχεδιάσουν την Θεσσαλία της επόμενης ημέρας. Θα κληθεί η Θεσσαλία να περάσει κάποιες δύσκολες στιγμές μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Οπότε θα πρέπει να κρίνει με βάση την εμπειρία, την ικανότητα και τη διάθεση για προσφορά. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τι βλέπετε τώρα εσείς για την επόμενη μέρα, μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες? Η επόμενη μέρα για τη Θεσσαλία σίγουρα θα είναι δύσκολη. Είδαμε ότι χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν, επιχειρήσεις χτυπήθηκαν πολύ, πολύ σκληρά, άλλες θα δυσκολευτούν να ανοίξουν, άλλες μεγάλες ζημιές σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια από όλους, η οποία θα πάρει αρκετό καιρό ώστε να ορθοποδήσουν. Εμείς, σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, όλα αυτά τα χρόνια της ιδίας μας, ήμασταν δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον επιχειρηματία, δίπλα στον παραγωγό. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα από εδώ και πέρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα, να βοηθήσουμε. Θα χρειαστεί βοήθεια από όλες τις μεριές, όπως είπα και πριν, και από την κυβέρνηση. Θα χρειαστεί να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να βοηθήσουμε τον απλό παραγωγό, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ώστε να μπορέσει να επανέλθει μια κανονικότητα. Η οποία σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο και ικανούς ανθρώπους να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή. Επομένως, για να γίνουν όλα αυτά, και για να, όλα αυτά θα γίνουν από την νέα περιφερειακή αρχή που θα αναδειχθεί. Εσείς ποιο λέτε ότι πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο για τον πολίτη που θα προσέλθει στην κάλπη? Ναι, το βασικό κριτήριο για τον πολίτη πιστεύω θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την εμπειρία και την ικανότητα, οι οποίοι να το έχουν αποδείξει, να έχουν την ίδια όρεξη, την ίδια διάθεση, ώστε να συμβάλλουν σε αυτόν τον σκοπό. Γιατί δεν θα είναι εύκολο και χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα. Μάλιστα. Τώρα, φυσικά, γιατί ολοκληρώνεται μια θητεία που και αυτή και δεν πρέπει και να ξεχνιέται, αλλά
δεν είναι και καθόλου σωστό και να μηδενίζονται έτσι και έργα και δράσεις και παρεμβάσεις. Εσείς είχατε και μεγάλο αντικείμενο, αλλά έχετε και έναν απολογισμό από όσα τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι πολύ άδικο για ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο παγκόσμια, θα μπορούσα να πω, να μηδενιστεί ένα έργο μιας περιφερειακής αρχής, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια υπήρξε μια κοσμογονία έργων σε όλους τους τομείς. Στην υγεία, στην παιδεία, στα δημόσια έργα, στον αθλητισμό, στον οποίο ήμουν και την περιφερειάρχης, και νομίζω ότι θα είναι άδικο να μηδενιστεί όλο αυτό το έργο. Νομίζω ότι ο πολίτης θα σκεφτεί λογικά, θα σκεφτεί τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, θα κοιτάξει γύρω του, γιατί εγώ έχω να το λέω ότι όταν ο πολίτης προχωράει δίπλα στον δρόμο, βλέπει ποια είναι η περιφέρεια. Βλέπει τα σχολεία, βλέπει τα νοσοκομεία, βλέπει τους παιδικούς σταθμούς, βλέπει τις κοινωνικές δομές, βλέπει τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά είναι έργα τα οποία από την πρώτη μέρα και την τελευταία ακόμα συνεχίζουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αν έχουμε κάτι να υπερηφανευτούμε σαν περιφερειακή αρχή, είναι το μεγάλο μας έργο σε όλους τους τομείς. Και νομίζω ότι με γνώμη αυτό θα πρέπει ο πολίτης να αποφασίσει την Κυριακή. Να μείνουμε και λίγο στα αθλητικά έργα και στις μεγάλες, πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν τα πολλά τελευταία χρόνια στην Θεσσαλία και στη Λάρισα. Διοργανώσεις αθλητικές που έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας σε πανευρωπαϊκό ή και ακόμη και παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς. Στον τομέα του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια διοργανώσαμε πάνω από 2.000 αθλητικές διοργανώσεις, μικρές και μεγάλες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα φώτα του παγκόσμιου αθλητισμού, μπορώ να πω, γιατί έχω διοργανώσει και παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, να στραφούν στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Και οι μεγάλες διοργανώσεις, οι οποίες φέρνουν κόσμο από το εξωτερικό, και οι μικρές διοργανώσεις στα τοπικά πρωταθλήματα, τα τοπικά τουρνουά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες, ήταν νομίζω το μεγάλο μας όπλο απέναντι στον αθλητισμό. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο έργο. Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Κλειστά γυμναστήρια, σχολικές αυλές, γήπεδα ποδοσφαίρου, κολυμβητήρια. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έκανε πολύ μεγάλο γκέλ και στον απλό πολίτη. Δώσαμε την ικανότητα, τη δυνατότητα στον πολίτη, στο Λαρισαίο, στο Θεσσαλό, να αθληθεί σε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάτι είναι το οποίο είναι. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλες τις ηλικίες, ανεξαιρέτως πρέπει να πούμε. Ακριβώς. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Από το μικρότερο παιδί μέχρι και. Αφορούν από ένα μικρό παιδί ακριβώς και ένα μεγάλο. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό το οποίο οι Θεσσαλοί έχουν τόσες πολλές αθλητικές υποδομές, έχουν δημιουργήσει τόσες πολλές αθλητικές υποδομές και έχουν τη δυνατότητα ακριβώς να αθλούνται σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Λέμε και δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, ότι είμαστε η νούμερο 1 αθλητική περιφέρεια στη χώρα. Έχουμε διοργανώσει τόσο πολλούς αγώνες, τόσο μεγάλους αγώνες, έχουμε κάνει τόσο μεγάλο έργο αθλητικών υποδομών, που περηφανευόμαστε γι' αυτό ακριβώς, ότι είμαστε η νούμερο 1 αθλητική περιφέρεια στην Ελλάδα. Το ερώτημα τώρα είναι, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, φιλοξενώντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Θα μπορέσει αυτό μετά τις καταστροφές να συμβεί σύντομα. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός που ενδεχομένως μέσα σε όλα όσα έχουν συμβεί να ανατραπεί, να πάει για λίγο αργότερα, ή ήδη τρέχουμε για την επόμενη μέρα ώστε να μην χαθεί καμία ευκαιρία. Σε σχέση με τον αθλητισμό, θα μπορούσα να πω ότι ευτυχώς οι αθλητικές καταστάσεις δεν υπέστησαν ζημιές. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, θα χρειαστεί ένας χρόνος σίγουρα να επανέλθει κανονικότητα στους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας. Σαν τμήμα αθλητισμού, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα από την επόμενη κιόλας μέρα να φιλοξενήσουμε μικρές και μεγάλες διοργανώσεις. Ένα μεγάλο στοίχημα για την περιφερειακή αρχή μας ήταν ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος προσελκύει κόσμο και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, mm-hmm. οι οποίοι έρχονται, βλέπουν τις ομορφιές της Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία είναι μια μικρή Ελλάδα, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, πηγαίνουν στη χώρα τους. Επικοινωνούνται την εικόνα και έρχονται πάλι πίσω. Τονώνουμε την τοπική οικονομία, ειδικά σε περιόδους οι οποίες είναι off-season, έχει κόσμο από άλλες περιοχές, ξοδεύει στη Θεσσαλία και είναι από τα μεγάλα στοιχήματα τα οποία θα έχουμε και για την επόμενη περίοδο. Εσείς είσαστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, ότι θα τα καταφέρουμε όλοι, θα τα καταφέρει η Θεσσαλία, θα τα καταφέρει η Λάρισα, όλοι οι πολίτες, σύντομα να αφήσουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι πίσω. Εγώ είμαι φύσης αισιόδοξος άνθρωπος και το πιστεύω αυτό. Και νομίζω όμως ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, αφού περάσαμε δύσκολες μέρες, δύσκολους καιρούς. Από εδώ και πέρα πρέπει όλοι ενωμένοι, με αλληλεγγύη και όχι με τοξικότητα, να συνεισφέρουμε όλοι προς τον ίδιο σκοπό, την αναγέννηση Θεσσαλίας. Νομίζω ότι είναι αυτό το στοίχημα της επόμενης μέρας, η αναγέννηση Θεσσαλίας. Βλέπετε να υπάρχει κλίμα τοξικότητας? Σίγουρα υπάρχει κλίμα τοξικότητας, όχι από όλους, αλλά από κάποιους ανθρώπους σίγουρα οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το καλό όμως είναι ότι μέσα από την τοξικότητα αναδείχθηκε ένα κλίμα αλληλεγγύης.
από όλους τους εθελοντές, από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Είδαμε κόσμο ο οποίος έρχεται να βοηθήσει. Έστειλαν πάρα πολλά πράγματα στην περιφέρειά μας και νομίζω ότι είναι θετικό μέσα από αυτές τις δύσκολες ημέρες που περάσαμε όλοι μας. Μάλιστα. Άρα, έτσι κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, λέτε σε όλους τους πολίτες καταρχάς να πάνε στις κάλπες, έτσι. Καταρχάς πρέπει να πάνε όλοι στις κάλπες. Η αποχή δεν βοηθάει κανέναν. Θέλουμε όλοι να ψηφίσουν, να ψηφίσουν με γνώμονα την εμπειρία, την ικανότητα των ανθρώπων οι οποίοι θα κυβερνήσουν, θα διοικήσουν και θα σχεδιάσουν την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πάλι αύριο μαζί σας στις 3 το μεσημέρι. Στις 6 μην ξεχνάτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα με τον Μάκη Θεοδόρου και την Ιωάννα Μπουροπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.